Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου, ο Άρης Παναγιωτίδης και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Μόλις άρχισε η Σμαράγδα, τώρα ξεκινάει, τι έγινε? Έμενε σκύλος εδώ, όχι? Τώρα ξεκινάει που λέτε μια εκπομπή. Ναι, κάτι με ακούμπησε και λέω τι έγινε. Νόμιζα ότι έμεινε εδώ. Λοιπόν, ξεκινάει τώρα, κυρίες και κύριοι, μια εκπομπή η οποία έχει τις βάσεις της στην επόμενη δεκαετία. Απλά θα αρχίσουμε να το καταλάβουμε. Ο Γιάννης Γεντιλιπτίδης επιμένει, νομίζω ότι το λάλησα είναι για πουλάκια. Είχε την εντύπωση δηλαδή, γι' αυτό και λέει πάλι. Λέει, είπε σήμερα Σμαράγδα ότι ξέρει τον τίτλο της εκπομπής και είναι λέει και τα λοιπά. Λάλησα δεν είναι από το πουλάκι το αϊδόνι που λάλησε, ας πούμε, στον παράδεισο του κήπου του Παραδείσου, Γιάννη μου. Λάλησα είναι, ας πούμε, αυτό που παθαίνουν τα παιδιά όταν ακούνε εμένα, αυτό που λέω, ή αυτά που παθαίνω εγώ όταν ακούω τα παιδιά. Σωστό. Κατάλαβες, είναι με αυτή την έννοια το λαλήσαμε. Δεν έχει να κάνει. Γι' αυτό και λέει τρεις λαλούν. Ούτε στις 6, ούτε στις 7, ούτε στις 8. Τρεις λαλούν. Έτσι δεν είναι, Σμαράγδα? Σωστά, θα μπορούσαμε εναλλακτικά να είμαστε οι λαλημένοι. Ναι, θα μπορούσε να πάει 8 η ώρα εκπομπή του χρόνου. Πάρουμε αναβάθμιση, ρε παιδί μου. Τι είπες τώρα. Να ξυπνάμε λίγο πιο αργά. Οπότε πάλι τρεις λαλούν θα παραμένει. Έτσι ακριβώς. Είναι απίθανο πάντως ότι το λαλό είναι αρχαιελληνική λέξη. Ναι, συνειρημένος τύπος του λαλαίο. Ναι. Πιθανόν λέει ηχομιμητική λέξη πρωτοϊνδοευρωπαϊκής αρχής. Όχι τώρα, χαζά δηλαδή. Δεν ξέραμε εμείς στην εκπομπή τι τίτλο διαλέξαμε. Αλλά δεν έχει να κάνει με το κελαϊδό. Εννοείται. Εννοείται. Κύριε Γιάννη. Επίσης, δεν έχει. Κοίτα, κουμπάκι. Το λαλό, η λαλιά. Εντάξει, η λαλιά. Τώρα, μπράβο. Η λαλιά. Λάλησε. Μίλησε. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας σήμερα, μια και μας είπε και τα. Α, όχι χθες, σήμερα ήτανε. Α, έτσι μου πες, δεν ξέρω. Επειδή είναι δυνατόν, όντως. Σήμερα το βλέπω, ας πούμε. Νεοελληνική γλώσσα. Δηλαδή κάτι. Ελληνική. Ελληνική τι είναι, θα πει. Ελληνική δεν υπάρχει ελληνική. Πώς δεν υπάρχει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Είναι η νεοελληνική. Και η αρχαία ελληνική. Η αρχαία δεν υπάρχει ελληνική. Όλα αυτά μαζί βάλτα, εσύ, κάντα μια σούμα έτσι ωραία και είναι η μέρα ελληνική γλώσσα. Α, του ΟΗΕ. Παγκόσμια ημέρα ελληνική γλώσσα. Η 9η Φεβρουαρίου, η μέρα μνήμη του εθνικού ποιητή μα. Διονύση Σολομού. Το Διονύση Σολομού έχει καθιερωθεί πραγματικά ως παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Λοιπόν, με τη θέσπιση αυτής της παγκόσμιας μέρας, λέει, επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου, φυσικά, βέβαια, που έπαιξε και διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες. Και είναι φυσικά η εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Και μου λέει ο Νίκος μου χθες, λέει, γιατί θα μας πήραν κάτι βραβεία εκεί για ορθογραφία. Λέω γιατί. Μπράβο. Λέει, έγραψα, λέει, εγώ και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, και θα του κάνω φωτογραφία. Κύριε, με αφορμή τι? Και μου λέει Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας. Ναι. Αποκλείται το πουλάκι μια παρτίδια μέρα. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά που ξέρουν ορθογραφία σήμερα. Έτσι μου ήρθε. Δηλαδή, γιατί να υπάρχει μόνο ελληνικής? Δεν υπάρχει μόνο. Υπάρχει και ισπανική. Εγώ θα το ψάξω λίγο. Θυμάσαι. Στον ΟΗΕ δηλαδή αυτό. Όχι. Οι συγκεκριμένοι, αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ήδη κάνει πρόταση. Τώρα να πάνε UNESCO και ΟΗΕ. Θα γίνει. Ναι, δεν ξέρω και τις δράσεις. Γιατί καμιά φορά και τα λέω. Άρα, Νίκο μου, είχα δίκιο χθες. Όταν σου έλεγα αποκλείεται να υπάρχει ελληνικής γλώσσας και να μην υπάρχει γαλλικής, γερμανικής, αγγλικής. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοιο λόμπι. Αναλόγως, τώρα θα σου πω. Παρακαλώ. Αυτή, αναλόγως το πόσο έχει επηρεάσει μια γλώσσα ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες, ας πούμε, σου λέω, υπάρχει το ίδιο, έχουν κάνει και οι Ισπανοί. Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω. Με τη λατινική που το 17 θεσμοθετήθηκε, λέει, ναι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας. Ναι. Με? Κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας. Ναι, να πω λίγο στον κόσμο για οπότε να ξέρει. Οπότε μπορεί να γίνουν δράσεις για την UNESCO. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άλλο λέει για τον ΟΗΕ. Ακούστε λίγο, εμένα μου αρέσει η πραγματική διάσταση μια είδηση. Άρα για τον ΟΗΕ. Η Παγκόσμια ημέρα δεν είναι, διότι τις παγκόσμιες ημέρες τις καθορίζει ο ΟΗΕ. Τώρα, το αν θέλουμε εμείς να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα Άρη, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ, μπορούμε να το πούμε εμείς σαν κοινωνία εδώ. Δεν σε εμποδίζει κανένα. Ναι. Αλλά δεν είναι. Εδώ γράφει πάντως ότι ήταν σε συνεννόηση με τον ΟΗΕ και με. Δηλαδή ότι ήταν θετικός ο ΟΗΕ και γι' αυτό και έγινε η δράση και ότι θα γίνει η αναγνώριση. Εντάξει, ωραίο.
Μάλιστα. Να κάνουμε μια ανανέωση στο αλμανάκ, γιατί μπορεί και να έχουν γίνει δράσεις και να μην το ξέρουμε. Η πολιτεία πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία σε επίπεδο UNESCO. Ναι. Ώστε να είναι πραγματικά παγκόσμια ημέρα. Δεν θα γίνει αυτό, πότε, ξέρετε πότε, γιατί. Από πότε είναι το άρθρο. Να σα πω γιατί δεν θα γίνει. Αρχαία ελληνική γλώσσα μπορεί να γίνει. 24 Δευτέρου. Ναι. Υπάρχει περίπτωση. Σε κάποια άλλη γλώσσα η οποία κινδυνεύει να χαθεί. Επίσης μπορεί να γίνει παγκόσμια ημέρα. Το να γίνει παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Γιατί εμείς είμαστε, ας πούμε, Έλληνες και γουστάρουμε τη γλώσσα μας. Δεν πρόκειται να γίνει, παιδιά. Μα γιατί δεν είναι γι' αυτό. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα. Ξέρετε πόσες γλώσσες υπάρχουν, πάρα πολλές. Γι' αυτό σου εξήγησα το πόσο επηρέασαν οι γλώσσες ανά τον πλανήτη και ανά τους αιώνες. Ας πούμε, οι Ισπανοί κατέκτησαν όλη τη Λατινική Αμερική σχεδόν. Ναι. Παραδείγματος χάρη, λέμε. Δεν διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι καθόλου, να ξέρετε. Τέλος πάντων, έτσι το γράφει στο αλμανάκ, μας έκανε την εντύπωσή μας και εμάς, γι' αυτό μπήκαμε και είδαμε. Και εμένα σου λέω, παιδί μου, σήμερα έχουν φωτογράφηση γιατί και λέω παγκόσμια μέρα και άρχισε ας πούμε, το παιδί και διαφώνησε γιατί ήθελα να του μάθω το σωστό. Καλά έκανε. Θέλω να του μάθω το σωστό. Μην πάει τώρα με την ιδέα ότι υπάρχει Παγκόσμια Ελληνική Μέρα, να πάει με την ιδέα δικό μου στο σχολείο ότι θα, κάποια στιγμή θα το πω σήμερα. Κάποια στιγμή κάνουμε τις ενέργειες γενικό μου να γίνει. Καλά έκανε, μα ξέρει κάτι και όλη αυτή η φιλοσοφία των Παγκοσμίων ημερών, αν ξέρετε, 9 στις 10, μην πω 10 στις 10, αλλά 9 στις 10 θα πω. Ξεκινάνε από ιδιωτικές πρωτοβουλίες συνήθως και μετά αναγνωρίζονται. Ναι, αλλά αν υπάρχει βάθος και υπάρχει βάση, ο ΙΕ θα αναγνωρίσει. Ναι. Εμείς, ας πούμε, διαλέξαμε τη συγκεκριμένη γιατί είναι στη μνήμη του Διονυσίου Σολομού. Σωστό αυτό. Που μας χάρισε τον εθνικό ύμνο και ό,τι μάθουν τα παιδιά, να σου πω. Ναι. Για καλό τους είναι. Βρήκε καλό, αλλά είναι σωστό. Δεν μαθαίνουν λάθος πράγματα. Ναι, ισχύει. Θέλω να πω, ρε παιδί. Γιατί μετά είναι για κακό τους, θα κρυφτούν σε καμιά παρέα. Ναι, όχι να μάθουν. Τύχει κανένα πασικλάκι σε μένα και θα λέει, ρε παιδιά, πού τα βγάζετε από την μυαλό σα. Διευκρίνηση. Όχι να μάθουν ότι 9 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα. Πάνω στις δράσεις που θα γίνουν σήμερα, να μάθουν και τίποτα από την ελληνική πραγματικότητα. Να μάθουν στα σχολεία ελληνικά. Αυτό λέω. Και μετά τα βλέπουμε τα άλλα. Γιατί βλέπω ότι. Τικτόκικα μαθαίνουν. Γεγονός αυτό. Αφήστε τώρα τις παγκόσμιες μέρες. Μάθετε στα παιδιά εδώ ελληνικά. Ορθογραφία, παιδιά. Ορθογραφία πώς. Ορθογραφία μαθαίνετε με το διάβασμα. Με γραμματεία. Και με το γράψιμο. Γιατί τώρα είναι με τους υπολογιστές όλοι. Και με το γράψιμο. Δεν γράφουν τα παιδιά, δυστυχώς. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι. Το Φόρη. Παρουσιάζεται ένα νέο παιχνίδι, το βόλεϊμπολ. Φόρη, έπαιζες βόλεϊ εσύ? Εγώ έβλεπα γυναικείο βόλεϊ. Και κατά προσέγγιση beach. Νάτος. Το έπαιρε. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα, Φορή. Καλημέρα, φίλε μου. Δύο είναι οι καλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Μοσχαρίσια. Και το ψάρι, η γλώσσα. Και του σώματος. Παιδιά, τις γλώσσες τις λατρεύω τα ψάρια πάντως. Είναι απίθανο ψάρι. Γι' αυτό κάνουν 40 ευρώ το κιλό. Γι' αυτό. Ναι, ρε, εσύ. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Γεγονός. Λοιπόν, πάμε μια στο ορτολόγιο και μετά σας κάνω να. Σας βάλω ένα τέτοιο ένα ένιγμα. Όχι ένιγμα, σας κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, Νικηφόρου του Μάρτυρα, παίζει το όνομα. Βέβαια, έχω φίλο Νικηφόρο, χρόνια του πολλά. Χρόνια του πολλά. Το Ρωμανού του Δαματουργού του Κύλικος, Μαρκέλου Σικελίας, Φιλαγρίου από την Κύπρο, Παγκρατίου Ταυρομενίου Πέτρου και Δαμαχινού των Ιερομαρτύρων. Αυτή την εβδομάδα είχαμε Φιλάψιο, Φιλάγριος. Ναι, και εγώ το παρατήρησα αυτό. Περίεργο. Πολύ πράγμα, ναι. Αύριο είναι μεγάλη γιορτή. Ναι. Έλα, βρε Χαραλάμπη, να σε παντρέψουμε. Α, το Γιούχαρ Λάμπος, ο θείος μου. Ναι. Είπατε για τον Διονύση Σολομό. Ποιος δημιουργήσε όμως τον εθνικό ύμνο, ξέρετε? Ναι, το ξέρουμε. Σε άρρωστο. Είναι το μόνο που ξέρω γι' αυτό. Σε άρρωστο τελειώνει. Πες το. Όχι, δεν το λέω. Όχι σε καλά. Άρης τελειώνει. Μάντζαρης ή Μάντζαρης. Μάντζαρος. Ναι. Μάντζαρος. Ένας από εκεί από το Ιόνιο. Κάνε ερώτηση και δεν ήξερε τι πρέπει να απαντήσει. Ο Νικόλαος Μάντζαρος. Μάντζαρος. Το 1828 Κερκυραίος. Βέβαια. Μόνο και να μην το ξέρεις, Μάντζαρος. Ναι. Να σε πάρουν στο. Να κάνεις ερωτήσεις στα παιχνίδια σε ένα φορεί. Οι Κεφαλονίτες είναι σε άτομα. Κατομμυριούχος και τέτοια. Θα τους κάψω όλους. Πώς να μην γίνεται κατομμυριούχος. Καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε. Και πέντε κανένα τσίπουρο, το νερό δεν φτάνει για όλους. Φόρη, πες μας ένα προγνωστικό λίγο για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Είναι το μάτσι του εξαμήνου. Εγώ δεν θα πω να κερδίσουμε 4-5-0. Ναι. Θα πω θέλω να κερδίσουμε. Θέλω να κερδίσουμε. Καλά, αυτό. Σας βλέπω λίγο λογική φύση. Δεν θα πω προγνωστικά. Τελευταίο παιχνίδι, τελευταία παιχνίδια αυτήν την εβδομάδα και κλεισμένο των θυρών, έτσι. Ναι. Και τελευταία... από Τετάρτη, τούμπα την Τετάρτη. Πάντως να πούμε όσον αφορά τον ΠΑΟΚ ένα στατιστικό ότι αν δεν κάνω λάθος ότι ο Λουτσέσκου κυκλισμένων των θυρών έχει 20-22. Πάρε φίλε. Ανοίξε τα γήπεδα. Ήταν κλείστε τα γήπεδα. Καλημέρα, ήταν 19-21 πριν την προηγούμενη αγωνιστική.
Μας το είπε ο Γιώργος Ζαΐρης. Ναι, έξω, ναι, θυμάμαι. Ναι, ναι. Άρα πήγαινε 2022. Λοιπόν, με λέει, πούμε... χαζί, σε λέει που θες να ρίξει τα γήπεδα. Του λέω, εσύ πηγαίνεις. Εγώ πρέπει να έρθω με τη διαπίστωση να κάθομαι μέσα στου ξενέρωτε να βλέπω πάω. Γιώργο. Γιώργο. Λοιπόν, το 1895 είπαμε, ο Αμερικανός γυμναστής William Morgan παρουσιάζει ένα νέο παιχνίδι, το βόλεμπολ. Μάλιστα. Το 1909, αδέρφια, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας τότε εφημερίδας Ριζοσπάστης, με διευθυντή τον κύριο Γεώργιο Φιλάρετο. Και σαν σήμερα το 2004, είδα εγώ, ξεκινά στο τριμελές κακουργηματίων, εφετείο κακουργημάτων. Συνεδριάζει ειδικά σε διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλό η δίκη των 5 κατηγορούμενων για συμμετοχή στις τρομοκρατικές οργανώσεις, επαναστατικός λαϊκός αγώνας και 1η Μάη. Α, λέτε επαιτειακά να τα είχαμε αυτά που είχαμε. Δεν ξέρω. Λες. Τι να πω κι εγώ. Είχαμε και χθες αυτό με την καραμπίνα με τους βλέπω, κάτσε λίγο τελειώσουμε αυτά εδώ. Beatles, πρώτη εμφάνιση στο show το 64, παρακαλώ, του Ed Sullivan. Έπαιξαν. Α, στην Αμερική, Αμερική, βέβαια. Σε ένα ακροατήριο 73 εκατομμυρίων τηλεθεατών. Το 64. Κάναν την πρώτη εμφάνιση στον Ed Sullivan. Πρέπει να έγραψε αυτή η εκπομπή, καραμπίνα. Βέβαια, υπάρχει αυτή η εκπομπή. αυτή υπάρχει εκπομπή, να ξέρετε. Πολλά αποσπάσματα, ναι. Πεθαίνει αυτό. Κομίτης Χάλεϊ εμφανίζεται στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα 1986. Πεθαίνουμε όλοι, η γη καταστρέφεται, ναι. Όχι, αλλά. Θυμάσαι. Θυμάμαι εγώ. Ναι, γιατί λέγαμε κάποιοι, λέγαμε θα πάμε να προσπαθήσουμε να. Έλα, εμφανίστηκε ο Χάλεϊ. Ναι, ήταν η σειρά του να εμφανιστεί στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα. Κάποια χρόνια μετά τον είδαμε και εμείς εδώ από, την, από τον πλανήτη μας. Και επειδή γνωρίζαμε ότι την επόμενη φορά που θα ξαναπεράσει θα είναι μετά από 86 χρόνια. Δεν τον ξαναδούμε δηλαδή. Ναι. Προσπαθούσαμε να δούμε, ρε παιδί μου. Τώρα μην μου αρέσουν αυτές οι συμπτώσεις. Ποια δεν είναι συμπτώσεις. Όχι, θα σου πω. Τι εννοώ. Γιατί διαβάζω. Σταμάτα, βρε να σου πω. Ναι. Διαβάζω ότι το 81 έφυγε από τη ζωή ο Μπιλ Χάλεϊ. Το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Rock and Roll. Ναι, ο Rocker. Clock. Rock around, μπράβο. The Clock. The Clock. Μακαρθισμός ξεκινά γιατί ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζόζεφ Μακάρθι, εγώ θα τον ευχαριστήσω πω γιατί είναι εντελώς απίθανος ο λόγος, αλλά τέλος πάντων. Κατηγορεί το State Department ότι είναι γεμάτο από κομμουνιστές. Ξεκινάει αυτή η τάση, ας πούμε. Βέβαια θέλει να πει κρύφο κομμουνιστές, αλλά δεν το είχε σκεφτεί. Αφορμή όμως να γράψουν Pink Floyd μια τρομερή αλμπουμάρα, τρομερή για μένα το καλύτερο, το Final Cut. Ιδέες. Έχεις λόγο. Ναι, βέβαια. Ρώσο υπανήτημα. Από εκεί και πέρα μόνο σε γενέθλια τώρα. Από γεγονότα νομίζω αυτά. Βλέπουμε τίποτα. Από. Να σου πω την αλήθεια. Γνωστούς. Ο Στίγκλιτς, παιδιά. Τζόζεφ Στίγκλιτς. Μας είχε πει το 12, αν θυμάστε, τον είχε το Πασόκ παραμάσκαλα. Δεν το θυμάστε αυτό. Ο οικονομολόγος αυτό. Ο οικονομολόγος που έλεγε ότι είναι κακό, θα πάμε και στα μνημόνια και πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Ναι, 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 το ναι, θυμάμαι. Το θυμόμαστε. Είδα τη φάτσα του τώρα. Έγινε φίλε ακούστηκες. Και τον Μίχελς βλέπω εγώ, τον Ολλανδό. Πολλούς έχει. Τον προπονητή ποδοσφαίρου που είχε γεννηθεί. Το Μίχελς, Μίχελς. Της εθνικής μας που. Της εθνικής. Ποιο προπονητή τον Μίχελς. Ο Ρήνος Μίχελς. Ο Ρήνος. Α, ο Ρήνος. Εντάξει, εντάξει. Κατερίνα Στανίση το 57. Ουα, θεά. Σήμερα πρέπει να έχουμε τέτοιο φέρομα, Γιάννη. Στανίση, στα γενέθλια. Μία Φάρο. Μία Φάρο, ναι. Πρώην σύζυγος Γούντι Άλεν, ναι. Το 45, ηθοποιός. Πρώην κερατού. Ναι. Ο Ρωσίδης είχε γεννηθεί, νομίζω πέρυσι, μας έφυγε ο άνθρωπος αυτός. Ο Ηλίας ο Ρωσίδης, προπονητής και βεβαίως διεθνής. Νομίζω πέρυσι. Τα χάνω λίγο. Ε? Ναι, τα χάνω λίγο. Περνάω και τρομερή και... μορφή στον Ολυμπιακό. Και Άγγελος Χαριστέας το 80. Χρόνια πολλά στον Άγγελο. Γεια σου, Αγγελάρα, πουλάκι μου. Φέις Κορδά. Η Φέη Κορδά σήμερα γεννημένη. Είχα στον μπαμπά της η Φέη πριν λίγες μέρες. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε πάντως ότι δεν υπάρχει σκοτεινή περίοδος χωρίς να υπάρχει Έλληνας. Καθώς η περίοδος του μακαρθισμού έχει σχέση με τον ελληνική καταγωγή σκηνοθέτη Ελία Καζάν. Ναι, τον Καζάν. Ο οποίος δεν δίστασε να προδώσει συνεργάτες του στο Μακάρθι τότε, σε αυτή την πολύ σκοτεινή περίοδο. Μας περιπτώσει, πέρασε και αυτό. Ξαναπέσει, δηλαδή, κάρφος ο Καζάν. Ο Καζάν είναι ο Ελία ήταν. Ο Ελίας Καζάν. Ο Ελίας ήταν γνωστός, ας πούμε. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κομμουνιστής, όχι αριστερός. Ναι, αφιλεγόμενη προσωπικότητα. Γιατί το 1952 κλήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών, βεβαίως. Και τα παιδιά, και εκείνη η περίοδος ήταν πάρα πολύ σκοτεινή για τις ΗΠΑ. Δηλαδή, με το παραμικρό, σε κατηγορούσαν και κομμουνιστή και προσωπικές διαφορές να είχε και γινόταν ένα. Μπάχαλο, εγώ ό,τι γινόταν στο Ανατολικό Μπλοκ από την απέναντι. Καλά, τώρα μιλάμε γι' αυτό. Σε κατηγορούσαν για δυτικό, ναι, ας πούμε. Τώρα μιλάμε γι' αυτό. Ναι. Έπρεπε να κάνεις. Όχι, γι' αυτό το λέμε ψυχρό πόλεμο. Ναι, πολλοί κόσμοι φυλακίστηκε άδικα. Ξεκληρίστηκε πολύ Hollywood από σπουδαίους σεναριογράφους και σκηνοθέτες, οι οποίοι μπορεί και να μην είχαν και καμία
σχέσεις όν και ντε. Ο Walt Disney υποτίθεται ότι συνεργαζόταν πολύ με όλο αυτό το σύστημα. Ναι. Ο Κώστας είπε τώρα κάτι που έχει δίκιο. Ο Ελέα Καζάν. Για οι άλλοι του στέλνανε στα γκούλαξ. Ο Ελέα Καζάν κλήθηκε να καταθέσει, γιατί όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε, ήταν ο άνθρωπος αριστερός, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μέλος. Στην πρώτη εμφάνισή του, παραδέχθηκε ότι υπήρξε μέλος του κόμματος. Αρνήθηκε να δώσει όμως ονόματα άλλων μελών. Αργότερα όμως, καθώς δέχτηκε. Τους αναγκάζανε. Δέχθηκε πιέσει από τον Σπύρο Σκούρας και έναν άλλον της Fox, ξαναπαρουσιάστηκε στην Επιτροπή και έδωσε δημοσίως συναδέλφους αντιφρονούντες, καθαρίζοντας το όνομά του ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία του με μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο. Έχει μια πολύ ωραία ταινία, all time classic είναι, την ξέρετε όλοι σίγουρα, Robert Redford, Barbara Streisand, τα καλύτερα μας χρόνια, που είναι πάνω στο πικ εκείνης της εποχής. Και το ακουμπάει πολύ καλά, με ένα συνέστημα, με το πώς, τι τραβούσαν τότε οι άνθρωποι του θεάματος στο Hollywood. Και έχει και το σινεμά Majestic με τον Jim Carrey, που η αναφορά του είναι, που τον ανάγκασαν ενώ δεν ήταν κομμουνιστής, γιατί κάποιοι τον κατήγγυλαν, να παρουσιαστεί ενώπιον των γερουσιαστών της Γερουσίας. Ναι, παιδί μου, κομμουνιστές τώρα σε λέω, μπλέξεις. Άσε με, συζητάμε τώρα. Πάντως, καλά, βραβήθηκε πρωί, με Όσκαρ. Δεν ξέραν καν τι είναι ο κομμουνισμός, βέβαια. Γιατί ξέρουν τώρα. Οι Αμερικάνοι. Αφού αυτοί που τον εφάρμοσαν, εφήρμοσαν στις χώρες τους, δεν θέλουν να ακούνε. Άρα, ποιος ξέρει τι είναι το κομμουνισμός. Ναι. Ξέρεις, ο κλασικός ορθόδοξος. Κώστας από την Πρέση να μας εξηγήσει τι είναι, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε. Πας τώρα στη Τσεχία και άμα τους πει, ξέρω εγώ, κομμούν. Μέσα, χειροπέδες. Άμα τους πεις. Οπότε μας εξηγήσει κάποτε. Αλλά άμα τους πεις και για χριστιανούς τους Τσέχους, το ίδιο που κάνουν. Γιατί σφαχτήκανε και από τους δυο. Πάμε στους Πολωνούς τότε. Πάμε στους Βούλγαρους. Πού θέλει, σε ποια χώρα ρε Μαράγδα να πάμε εκεί που διοίκησε ο κομμουνισμός, να μας πούνε οι άνθρωποι πώς πέρασαν. Σε καμία. Ας μας πούνε οι Αμερικάνοι τότε πώς πέρασαν. Σε καμία και με τον τρόπο που εφαρμόστηκε. Ας μας πούνε οι Αμερικάνοι πώς περνούσαν το 60. Με τον τρόπο που εφαρμόστηκε ο κομμουνισμός, άστο να πάει. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ο Νίκος χθες, σας είχα πει που μου είχε στείλει ένα μήνυμα. Το ξαναστέλνει τώρα, για να το μην το ξεχάσω. Είχε να κάνει με τις ΑΠΕ. Και γράφει το. Είναι του Money Review. Μάλιστα. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί μου το έστειλε. Πραγματικά. Γιατί όση ώρα μιλούσατε, λίγο το διάβασα. Χθες το διάβασα. Νίκος, λέω την αλήθεια. Στο Money Review λέει ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές δηλαδή ενέργειας, 62 εκατομμύρια ευρώ σε δήμους και καταναλωτές σε νοικοκυριά. Ποιοι ωφελούνται περισσότερα. Ανοίγω την πρώτη παράγραφο. 62 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν οι οικιακοί καταναλωτές, πριμ, και οι δήμοι, στα όρια των οποίων λειτουργούν αιωλικά πάρκα. Παλάβω. Ναι. Άρα όποιος έχει στην περιφέρειά του, στους δήμους του και στην περιοχή του αιωλικό πάρκο ή θέλει να ανοίξει, ορίστε, 62 εκατομμύρια το χρόνο, ας πούμε, θα παίρνουν ένα ποσό το οποίο τώρα είναι 62, δεν ξέρω αν θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, δεν μπορώ να γνωρίσω από πρόχειρα που το βλέπω εδώ. Αυτά τα επισημαίνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας. ΕΛΕΤΑΕΝ λέγεται. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο δεν είναι. Βεβαίως. Από τους ΟΤΑ τώρα της χώρας. Ωραίο είναι τελικά. Τα μεγαλύτερα συνολικά ποσάκια κατοίκους. Ναι. Κάριστος, ρε φίλε. Ναι, κάριστος. Κάριστος. Εδώ σε βάζει τίποτα, έτσι. Δεν θέλουν, δεν έχουμε. Ναι, Ροδόπη. Α, εντάξει. Βιωτία, Εύρος, Σιτία, Ίδρα, Τρίπολη και Δελφή. Και Δελφή Φωκίδας. Βλέπω, ρε παιδιά, μια σειρά ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ2, νομίζω είναι. Ή στην ΕΡΤ3, θα σας γελάσω. Πράσινη Παράδειση. Και έβλεπα. Προχτές είχε ένα νησάκι στη Βραζιλία, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει το νησάκι στη Βραζιλία. Μια σταλιά νησάκι, μια παραλιάρα, ξέρω εγώ, ξέρεις αυτές που κάνουν σερφ, και από πίσω από την αμμούδα, αιωλικό. Ναι. Και what's the problem? Αυτό λέω, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Εγώ να το κάνω μια ωραία ξερή ερώτηση, γιατί μου αρέσουν οι ξερές ερωτήσεις. Δηλαδή, εάν μας έλεγαν ότι θα γίνει ένα αιωλικό πάρκο εδώ πίσω από το Χορτιάτι, ας πούμε, γιατί να γίνει. Στο Αδραμέρι. Και θα πληρώνουμε 40% τον λογαριασμό που πληρώνουμε τώρα. Και βάζαμε μία δημοσκόπηση. Ναι. Ποιος θέλει, τι θέλει. Ένα δημοψήφισμα, όχι δημοσκόπηση. Ναι. Σε 1000 άτομα. Πελάτε εδώ, ψηφίστε όλοι ηλεκτρονικά. Αν πείτε 60% ναι, δεν θα τις βάλουμε. Αν πείτε 60% όχι, δεν θα τις βάλουμε. Έχω την εντύπωση ότι. Πάμε λίγο να δούμε έτσι υποθετικά τι πιστεύουμε ότι θα έβγαινε. Δηλαδή στους τρεις μας εδώ τώρα, εγώ θα έλεγα ναι, σας το λέω από τώρα. Καλά, το πρόβλημα σε αυτά τα πράγματα πάντα πιστεύω είναι ότι αφήνουμε σκοτεινά σημεία. Δηλαδή, άμα βγει κάποιος και ξεκαθαρίσει τους πολίτες, δεν κινδυνεύει, ξέρω εγώ, ο σκίουρος του. Πού είπες να το κάνουμε. Στο Αδραμέρι. Του Αδραμερίου. Δεν κινδυνεύουν η πανίδα και η χλωρίδα γενικότερα. Όλα είναι καλά και θα έχετε και μείωση 40%. Ναι. Πιστεύω ότι ο κόσμος ο περισσότερος θα πει ναι. Δηλαδή δεν θα εκτός αν είναι κανένας που έχει χωράβει δίπλα. Άλλο λέω. Δεν θα βγαίνουν άλλοι επιστήμονες. Διότι εγώ δεν είδα ποτέ καμία επιστημονική κοινότητα να συμφωνεί 100%. Να πούνε όχι, θα κινδυνεύει.
100%. Γι' αυτό και λέω, τώρα, ίσως. Ναι, 100% δεν υπάρχει, είσαι τίποτα. Ναι. Ούτε καν στο ΣΕΡΝ. Και εκεί έχουν άλλες εντυπώσεις ότι υπάρχει σκοτεινή ύλη. Άρα εκεί μπαίνει μέσα η κριτική, ναι, ικανότητα του καθενός. Ναι. Έτσι και το πόσο θα ψαχτεί, θα πληροφορηθεί, θα είναι ενήμερος πολίτης. Ναι. Για να μπορέσει να πει ναι ή όχι. Αυτό, κοίτα, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι έχεις ένα κέρδος. Το θέμα είναι ότι κοιτάνε περισσότεροι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι βάζετε, ας πούμε, στα βουνά και τα πουλιά τα οποία ξεσπεύουν, ναι, πάνω, ναι, στο έργο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και τα υπεράκτια, δηλαδή, αιωλικά πάρκα. Δηλαδή, τώρα διαβάζω, ας πούμε, στην Κρήτη, ναι, για παράδειγμα, οι ξενοδόχοι λένε, ας πούμε, ότι θα είναι κατά της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου. Ωραία, μισό λεπτό τότε. Γιατί το λέει και ένας φίλος εδώ. Η χλωρίδα και η πανίδα δεν απασχολεί τόσα χρόνια αυτούς εδώ που λες. Αυτό ακριβώς. Στην Πτολεμαϊδά. Ναι, ρε παιδί, αλλά είμαστε άσχετοι. Όχι, είναι συγκεκριμένο. Στην Πτολεμαϊδά, που έχουμε καταστροφή οικολογική κτλ. Τεράστια. Γιατί, πού ήταν αυτά όλα τα επιχείρηματα? Μα δεν ήταν. Ωραία, γιατί να τα βάλουμε δεν τώρα? Δεν ήταν, γιατί ο κόσμος έτρωγε ψωμί. Ναι, κοίταξε να δεις. Είχαν προβλήματα. Μα και εμείς θα φάμε ψωμί, άμα θα γλιτώσεις. Είχαν προβλήματα όμως οι τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, εγώ δεν θα μετακόμιζα με την οικογένειά μου στην Πτολεμαϊδά. Ναι, δεν διαφωνώ. Όταν έγινε τότε το εργοστάσιο. Όχι, εγώ είπα για τις φωνές αυτές τις υποστημονικές που ήταν τότε. Ήταν. Τότε, ας πούμε. Ήταν. Και άλλες εποχές. Δηλαδή, όταν έγινε, επειδή μου τότε το εργοστάσιο, υπήρχαν αυτές οι περιβαλλοντικές, ας πούμε, οργανώσεις. Έχω και ιδία άποψη, γιατί οι καλύτεροι μου φίλοι μεγαλώσαμε μαζί, αλλάξαν δύο φορές χωριό. Ναι. Και πώς κάμφθηκαν, ας πούμε, και οι άλλοι και έμειναν εκεί και έγιναν τελικά οι μονάδες. Νομίζω λόγω της εργασίας. Αυτό. Αλλά πολύ καρκίνος, πάρα πολύ. Στην Ολεμαϊδά, ναι, τεράστια. Εδώ τώρα οι ενωμογέννητες είναι απέ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υπάρχουν καρκίνοι και τέτοια. Τώρα αυτό θέλω να σου πω. Σε μια χώρα που βγάζουμε άδειες και κυνηγάμε, ας πούμε, τα πάντα και σκοτώνουμε πουλιά, ξέρω εγώ τέτοια, τώρα ευαισθητοποιηθήκαμε. Αν. Δεν υποθετικά... Γιατί υποτίθεται ότι προχωράει μπροστά ο κόσμος, Ρωσικώστα. Μπροστά πάμε, θέλουμε να πάμε. Ναι, όσο και σκαρβουνόμα. Τώρα δεν είναι το ίδιο το μυαλό και οι γνώσεις που είχαν οι προπάποι μας, ναι, με αυτά που υποτίθεται έχουμε στα χέρια μας τώρα, σαν εργαλεία. Το θέμα είναι να γίνουν πράγματα σωστά. Δηλαδή να μην είναι τύπου έχω το μπάρμπα τον εργολάβο, έβαλα βίσμα, φύτρωσα ένα αιωλικό πάρκο που γουστάρω εγώ για να κόβω χρήμα. Τέτοια πράγματα είναι, νομίζω, περισσότερο. Αυτά νομίζω είναι κυρίως σε φαντασίες. Καλά, έχουμε και τα, παρά σε πραγματικότητες. Έχουμε και τα συνωμοσιολογικά, ναι, ότι δηλαδή και με τα δάση για να καταστήσουμε. Άλλο κομμάτι. Γεννήτριες και τέτοια. Ναι. Εντάξει, άλλο κομμάτι και αυτό. Δεν ξέρω. Ωραίο, πρέπει... Νίκο, πολύ ωραίο το. Μα έβαλε σε πρόγραμμα. Θα τα θυμόμαστε τα στοιχεία αυτά. Όλα στο φως, πεντακάθαρα και ξεκάθαρα, νομίζω κάπτονται και οι αντιστάσεις και οι φωνές οι λίγες. Δεν το νομίζω και το βλέπω στο. Στην αντιδράση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάντως μου κάνει εντύπωση. Το οποίο είναι πάρα πολύ σαφές το περιβάλλον. Απλά όποιος δεν θέλει να δει τη λύση θα σου πει: α, εγώ εδώ δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Μα δεν είναι όλα στο φως. Ήδη έχουμε προβλήματα. Ήδη βγήκανε αλλά... παιδιά. Συνταγματολόγοι μιλάνε. Εδώ χθες, παιδί μου, μαλώσανε τα παιδιά. Οι φοιτητές αυτοί, οι δημοκράτες. Για το ποιος θα βάλει. Πλακώθηκαν στο ξύλο, πήγε στενοφόρο, μάζεψε 8 τραυματίες. Γιατί αυτοί οι δημοκράτες, που χθες, ας πούμε, ήθελαν να διαμαρτυρηθούν, πλακώθηκαν στο ξύλο μεταξύ τους, κυρίες και κύριοι, ποιος θα βάλει μπροστά πανό. Πιανού πανό θα είναι, πιανού κομμουνιστικού, ας πούμε, ή αριστερού. Μπορεί να είσαι και ο μόνος που το αναφέρει αυτό, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Ποτέ δεν ήξερε, Μαράγδα, τίποτα από αυτά. Γιατί και εγώ χθες δεν ήξερα. Για το ποιο θα είναι στην κεφαλή. Ναι, για το ανθεληνικό κρεσέντο στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτά είναι σίγουρα κομματοποιημένα πράγματα. Ναι, για το ανθεληνικό κρεσέντο με το οποίο ασχοληθήκαμε χθες μια ώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, από προδοτάκια τα οποία έδωσαν τη Μακεδονία και είχαν κρυφή ατζέντα με τον Κατρόγκαλο. Δεν το ήξερα το θέμα, το διάβασα όμως και έχω σήμερα πολλά να σα πω αν θέλετε. Για το κράτος δικαίου κτλ. Αλλά αυτό... το ότι πλακώθηκαν στο ξύλο χθες. Εμάς μας ενδιαφέρει ο πολίτες να ενημερώνονται. Και να ενημερωθεί ο πολίτης ότι χθες. Μπαίνουν οι συνταγματολόγοι και λένε, ναι, για όλο αυτό που γίνεται, για το πώς ένας φοιτητής πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα άρθρα της κυβέρνησης. Να ξεκαθαρίσουν, να παιδί, το κάνει. Ναι. Μπορεί να μπαίνει νομική ιατρική, πες Άρη. Χθες δόθηκε στην. Καταρχήν να πούμε ότι το νομοσχέδιο θα είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Χθες δόθηκαν 41 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Και είναι, νομίζω, ανοιχτό σε όλους, δηλαδή ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί το Ίδρυμα, ποια είναι η σχέση του Ιδρύματος με το νομικό πρόσωπο, ποιος χορηγεί την άδεια κτλ. Πώς μπαίνεις και τέτοια. Είναι 41 ερωτήσεις, μπορούμε να τις δούμε, αν θέλετε, και να τις αναλύσουμε. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί συζητούσαμε χθες, πριν από λίγο χθες, για κάτι που έχει σχέση με το περιβάλλον γενικότερα, μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν το είδατε, παιδιά, είμαι σίγουρος ότι το είδατε μάλλον. Έδωσε ο κύριος Αγγελούδης 11 προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για την απομείωση των σοβαρών επιπτώσεων στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover και μάλιστα είπε ότι ίσως θα έπρεπε να σταματήσουν για κάποιους μήνες.
τα έργα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Ναι. Πραγματικά. Τώρα τι να σου πω. Να το ξαναφύσουμε και το ξαναφτιάξουμε μετά, αφού κάνουμε 11. Δηλαδή... Σταματάει το έργο επί της ουσίας, βάζει φρένο στο flyover ο κύριος Αγγελούδης. Ο κύριος Αγγελούδης είπε μια από τις προτάσεις, για παράδειγμα. Είναι δεν το κατάλαβα έτσι, ναι, η μονοδρόμηση της 26ης Οκτωβρίου, αμφιδρόμηση της 12ης. Α, να σταματήσουμε για να κάνουμε αυτά που ναι, έπρεπε να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε. Βραδινή δηλαδή. Αποκομιδή απορριμμάτων, τήρηση ωραρίου τροφοδοσίας, δημιουργία προσωρινών πάρκινγκ. Και γιατί θα κάνουμε αυτά, είναι ανάγκη να σταματήσει το έργο. Πύκνωση των αστικών συγκοινωνιών. Έπρεπε να τα κάνουμε πριν ξεκινήσουμε. Όχι, γιατί τα κάνουμε σήμερα, εγώ το καταλαβαίνω, κύριε Αγγελούδη. Γιατί δεν τα κάνουμε μέσω Σαββατοκύριακο. Δηλαδή. Συγγνώμη λίγο, μου έκανε εντύπωση η επαναφορά των πασαλακίων σε κεντρικούς δρόμους, όπως είναι η λεωφόρο Στρατού Μητροπόλεως και η Ερμού. Μας τα είχαν πει αυτά. Άμα πάρεις την πατάτα στο χέρι, ναι. Πώς είναι, από το να είσαι από μακριά. Παιδιά, έτσι εγώ ξαναρωτάω, γιατί δεν τα κάναμε αυτά πριν. Γιατί είχαμε άλλη δημοτική αρχή που ήταν υπέρ. Γιατί, δηλαδή, αυτό είναι πρόταση. Φαντάζομαι η δημοτική αρχή δεν έχει λόγο στο πότε θα ξεκινήσει το έργο. Περιφέρεια πάει. Γιατί έπρεπε να είμαστε γυαλιστεροί για να βγούμε σε εκλογές πρώτοι. Μάλιστα. Μα ο Αγγελούδης δεν το έκανε το έργο. Χωρίς να έχω καμία διάθεση αντιπολίτευσης, θα συμφωνήσω με τον Κώστα τώρα σε αυτό. Τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Πήρε την πατάτα ο κ. Αγγελούδης τώρα. Θα δούμε λίγο την πόλη σε λίγο καιρό. Γιατί έγινε μια προσπάθεια όντως για την αποκομιδή. Βέβαια. Θα δούμε λίγο την πόλη σε λίγο καιρό. Εγώ δίνουμε βέβαια πάντα το διάστημα. Πάντα, δίνουμε, για να δούμε ο κ. Αγγελούδης του χρόνου πώς θα τα πηγαίνει με την καθαριότητα. Που τόσες λύσεις είχε. Όπως είχες πει και εσύ, βγήκε και είπε ότι no money, no honey. Ναι, ναι, το είπε. Λοιπόν, είπε. Πάμε στο παράδειγμα, σας πω γιατί πάμε, ναι. Έχουμε και άγχος, παιδιά, θα κάνουν ομάδες μας Σαββατοκύριακο. Γεια σου, καλημέρα, Φωτάρα, Αλέξης, Νίκος. Θα τα διαβάσω τα μηνύματα αμέσως μετά. Γεια σου, Νικόλα μου, επίσης. Καλημέρα και στον Παμπίνο. Πάμε. It was very late in the discotheque. I was feeling blue, as I sometimes do. I turned around, it was time to go. A face in the crowd, a face I didn't know. We got to talking for a little while. You said it's not the sort of thing you usually do. Ένα ωραίο τραγουδάκι από τους Madness. Ξεκινάμε το δεύτερο μισάωρο, ημίωρο στην εκπομπή. Τώρα ρίμο μισό λεπτό, μόνο μια καλημέρα να πω, μεγάλη ωραία καρδιά. Γιατί χάρηκες τόσο πολύ, έλα. Γιατί το τραγούδι λέει στην αρχή I'm feeling blue. Ναι. Σε μια τεράστια αποκάλυψη προχώρησε η Telegraph χθες, λέγοντας ότι η IFAB, International Football Association Board, σκέφτεται να παρουσιάσει στο κοινό την μπλε κάρτα. Wow. Η οποία, στην οποία λέει, με την οποία μάλλον, ο παίχτης θα αποβάλλεται για 10 λεπτά. Δεν είναι πορτοκαλί. Τώρα, όχι. Τώρα, αν θέλετε. Να το κάνουμε, να μην πούμε τώρα όλα τα έργα. Η IFAB σχεδιάζει να ξεκινήσει την πρώτη φάση δοκιμών και να βάλει την μπλε κάρτα αρχικά στο FA Cup της Αγγλίας. Και αναμένεται να μην χρησιμοποιηθεί προς το παρόν τουλάχιστον σε κάποια μεγάλη αναμέτρηση. Δηλαδή, θα είναι κάτι ανάμεσα σε κίτρινη και μπλε. Κόκκινη. Ναι, θα είναι παρόμοιο με αυτόν. Ναι, έχεις δίκιο. Ο ρόλος θα είναι παρόμοιος με αυτόν της κίτρινης, καθώς οι διαιτητές θα δείχνουν μπλε κάρτα σε κάποιο σκληρό μαρκάρισμα ή όταν ένας ποδοσφαιριστής δείχνει ασέβεια. Και θα βγαίνεις για λίγη ώρα έξω. Ναι, 10 λεπτά. 10 λεπτά. Αν δεχθείς δύο μπλε κάρτες, τότε είναι κόκκινη. Μέσα. Άρα πάνω κάτω. Και το ίδιο θα συμβεί αν φας μια μπλε και μια κίτρινη. Εντάξει, καλό το βλέπετε αυτό. Ναι, αν καταργήσουν την κίτρινη. Ναι. Όχι, η κίτρινη θα ισχύει. Και θα γίνει μπέρδεμα. Ναι, αυτό. Γιατί σου λέει μπλε κίτρινη, κόκκινη. Μπλε μπλε κόκκινη. Κατάλαβες. Ναι, μα και κίτρινη κόκκινη. Ναι, ναι. Άρα ποιος θα κρίνει εκείνη την ώρα πόσο. Άρα ο διαιτητής, αν θέλει, οπότε και αυτό δεν θα γίνει. Θα μπορεί να κρίνει εκείνη την ώρα το μακάρισμα ήταν αντιαθλητικό και να σε βγάζει. Άρα γιατί... εμείς τι λέμε, ό,τι πει το ΒΑΡ. Όχι, ρε παιδί. Μην λέμε τώρα χαζά. Δεν πρόκειται. Εφαρμόζεται σε κάποια άλλα τμήματα, στο πόλο, α πούμε. Άλλο αυτό. Δηλαδή αποβολή δεν είναι και στο χάντμπολ. Ναι, αλλά παιδιά τώρα. Έλεος. Θα μπλέξουμε, μωρέ. Εγώ λέω να κάνουμε πολύ. Να μεγαλώσουμε τις εστίες μισό μέτρο. Α. Και να αφήσουμε το offside. Το offside, πόσα χρόνια το ονειρεύομαι. Να το κλείσουμε αυτό το θέμα του offside. Έτσι κι αλλιώς ο Περιφερειακός. Άμα σε χάνει ο αμυντικός, έχασε. Δηλαδή, τι κάνουμε. Μα και εσύ θα έχεις. Αυτό ακριβώς. Μόνο άλλος θα έχει περίπτερο. Έλαντε. Και ο άλλος θα έχει. Άρα, αναγκαστικά ένας αμυντικός σου θα απασχολείται με τον περίπτερούχο. Ναι. Αυτό που θα στέκεται. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και θα ανοίξει το παιχνίδι. Ναι, πιο εδώ, πιο εκεί. Δεν ξέρω αν είναι καλό να καταργηθεί, τουλάχιστον να τροποποιηθεί. Ναι. Επίσης, άμα δείτε λίγο, οι αθλητές τη δεκαετία του 60 τρέχανε οι ποδοσφαιριστές 6-7 χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι, τώρα τρέχουν 11-12. Έχεις δίκιο. Οπότε πρέπει να απλώσουμε και το γήπεδο.
Το γήπεδο πρέπει να γίνει 120 μέτρα. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω όμως και οι αντοχές τους κατά πόσο θα καταπονηθούν σε βάθος χρόνου. Τι βάθος χρόνου. Αφού βλέπεις ότι παίζουν κάθε δύο μέρες έχουν 11 χιλιόμετρα. Τα οποία γήπεδα δεν είναι παντού τα ίδια έτσι. Δηλαδή είναι από τόσο έχει μέχρι τόσο. Άμα δεν μπορείς, μην μπαίνεις. Τα μεγαλύτερα είναι στην Ισπανία. Ναι. Τα πιο μεγάλα. Δηλαδή όσον αφορά τα μήκη και τα πλάτη. Ρε παιδιά, είδα ένα εκπληκτικό βιντεάκι τώρα. Είπε στην Ισπανία. Πω, το έχετε δει αυτό με το γήπεδο της Θέλτα που κρατάνε όλα τα κινητά τους. Έχει μια γιγαντοοθόνη και βλέπουν σε virtual reality έναν τεράστιο γιγαντιαίο ποδοσφαιριστή να παίζει μπάλα. Ναι, αυτά είναι, έχουν χρόνια. Το... Υπάρχουν, άμα δείτε στο μπάσκετ αυτό, απίστευτο. Έχουν εξελίξει πάρα πολύ. Έβλεπα ένα παιχνίδι της Μονακό στη Γαλλία. Ναι. Εκεί γίνεται παζουρλισμός. Διότι παίζεις κιόλας. Συμμετέχεις και σε διαγωνισμούς. Δηλαδή αυτά τα εικονικά. Ναι. Πώς ήταν τα Pokémon που μάζευες. Ναι, έχει ναι, στο γήπεδο διάφορα tips τα οποία πρέπει να σημαδέψεις, πρέπει να κάνεις, πρέπει να ράδεις κτλ. Είναι εκπληκτικό. Είναι ένα virtual reality σε πραγματικό χρόνο. Να για να πας μια ευκαιρία, ας πούμε, να πεις θα βγω με την οικογένεια. Ναι, θα βέβαια. Πάω γι' αυτό. Θέλει να το παίζει ένα Έλληνα, έτσι. Ο Τάσος Δουβίκας. Ο Δουβίκας μας, ναι. Ο Δουβίκας Έλληνες Ελλάδα, πάλι στα δύσκολα η Ελλάδα, ρε παιδιά. Γιατί είμαστε τόσο κατέβητες. Αυτό με την Ιρλανδία, τι φάση. Ποια Ιρλανδία, παιδιά, με την Αγγλία είναι το θέμα. Με την Αγγλία είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Όχι το πρόβλημα, η απορία είναι μεγάλη. Για πες. Πώς είμαστε στην ίδια κατηγορία με την Αγγλία. Έγινε φάση, έγινε πάλι μας την έφερε η UEFA. Εμάς ή τους Άγγλους. Εμάς, γιατί εμείς θα πέφταμε με Αυστρία, Νορβηγία και Σλοβενία. Ναι. Έτσι σύμφωνα με το πώς πήγαινε το πρόγραμμα. Αλλά υπήρχε απόφαση της UEFA που έλεγε ότι το Καζακστάν, που βγήκε ακριβώς πριν την Ελλάδα, λόγω απόστασης που έχει, ναι, θα μπορούσε να κληρωθεί στον ίδιο όμιλο μόνο με μια από τις ακόλουθες ομάδες. Με Αγγλία, Ισλανδία, Ιρλανδία και Ουαλία. Δηλαδή, μας αναβάθμισαν κατά λάθος. Ναι. Και από τη στιγμή που η Αγγλία και η Ιρλανδία ήταν ούτως ή άλλως μαζί, το Καζακστάν, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει ο κόσμος ακριβώς, ναι, πήγε στον αμέσως επόμενο όμιλο. Ωραία. Γιατί δεν είναι καλύτερο? Εγώ το βλέπω ότι είναι καλύτερο. Το Καζακστάν είναι πάνω από εμάς. Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι αντί να ταξιδεύει το Καζακστάν μέχρι το Λονδίνο, θα πάει μέχρι την Αυστρία. Καταλαβαίνεις. Αλλά παρόλα αυτά. Τώρα Αυστρία, Νορβηγία, Σλοβενία, όχι, νομίζω ότι τις έχουμε πολύ πιο απλά. Γιατί θα του παίρναμε? Γιατί? Δεν κατάλαβα. Τι έρευνα, Μαράκα. Α, παίξουμε με την Αγγλία, πα μαζικά σε άνθρωπου, πουλήσουμε κάποια. Αγγλία τελείωσε, κλείδωσε πρώτη θέση, γεια σα. Και μετά μα μένει Φιλανδία, Ιρλανδία. Τώρα και η Ιρλανδία δεν είναι και εύκολη. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι η Φιλανδία αυτή τη στιγμή. Τελευταία μας κερδίζουν συνέχεια. Α, κακός δαίμονας έγιναν. Νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω λίγο αλλού για ένα λεπτό. Πάμε αλλού για να ξαναεπιστρέψουμε στα προηγούμενα. Μεγάλος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος χθες βγήκε και είπε ότι παιδιά, η μνήμη μου είναι μια χαρά γιατί κανείς δεν πίστευε ότι θα κατάφερνε αυτά που έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Μπερδεύοντας ταυτόχρονα τη Μέρκελ με τον Χέλμουντ Κόλ. Εντάξει. Στην ίδια συνέντευξη. Έτσι, Θεούλης. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, μεγάλος ο Τζο Μπάιντεν. Δεν πιστεύω ότι θα ξανακατεβεί. Αρχίζει λίγο και εκτίθεται ο άνθρωπος. Όχι, ρε, και εσύ, εννοείται δεν θα κατεβεί. Με μεγάλη πορεία, βέβαια, έτσι, στην πολιτική σκηνή της Αμερικής. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ωστόσο, εντάξει, Ουγγάρι έρχεται μόνο. Μιχάλη, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα στην παρέα. Σμαράγδα, πες ένα φόρτσα παοκάρα για να πάει καλά η μέρα μας, για να μην λαλήσουμε. Φόρτσα παοκάρα, Μιχάλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Καλή εκπομπή. Στον Αρτσάν, στον Γιώργο που είναι μαζί μας. Μας εύχεται όμορφο Σαββατοκύριακο από την Μπουτίκ Φρούτων Λαχανικών Μαγνησία. Καλή εκπομπή και από τον Έτερο Γιώργο και στον Πέτρο. Για καμιά δεκαετία λίθα ξυπνάνε τον κόσμο οι σκουπιδιάρες μέσα στα άγρια μεσάνυχτα για χάρη του flyover. Να μην το κάνουμε, ρε παιδιά. Βρήκε λόγο να γκρινιάξει. Ρε παιδιά, να μην το κάνουμε. Ούτε το flyover, ούτε τα πανεπιστήμια τα ελεύθερα. Να μην τα κάνουμε. Δηλαδή, κακώς τα κάνουμε. Όταν γυρνάς από τη δουλειά σου στις 2 και στις 3 το μεσημέρι και βλέπεις μια σκουπιδιάρα και είσαι από πίσω, βράδυ καλύτερα. Το χειρότερο είναι αυτό που βγαίνουν μεσημεριάτικα και τους έρχεται να. Πες το να κουρέψουν τα χωράφια τα γύρω-γύρω και είσαι. Για πάμε στο συλλαλητήριο. Είναι αυτή τη συγκέντρωση που ξεκίνησε σε κλίμα έντασης, γιατί λίγο πριν τις 11 το πρωί είχαμε επεισόδια μεταξύ ατόμων από φοιτητικές παρατάξεις, τα οποία μπορεί να διήρκησαν λίγα λεπτά, ήταν αλλά αρκετά τα λεπτά όμως, ώστε 8 άτομα σύμφωνα με τις πληροφορίες να τραυματιστούν. Αν δείτε τα πλάνα, με τι μίσος, με τι μένος, κρανιοφόροι. Φοράνε κράνη και έχουν αυτά τα παλούκια τα οποία δίθεν έχουν τις κόκκινες σημαίες. Το μαξί σημαία είναι 10 επί 20 εκατοστά. Πώς είναι αυτή? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ είναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να βάλετε. Γιατί να δείτε τα πλάνα. Ξέρω ότι ήταν 10.000 φοιτητές κάτω στην Αθήνα. Δείτε θες λίγο τα σούτια. Δείτε λίγο που στέλνετε τα παιδιά σας. Σε ποια συλλαλητήρια. 10.000 φοιτητές. Εντάξει, ήταν. Δείτε λίγο τα πλάνα. Εγώ προκαλώ να πω να δω, δείτε τα πλάνα.
Ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε, οι οποίοι είναι μπροστά. Και δεν ξέρω και αν είναι φοιτητές οι 10.000 που λέει Σμαράγδα. Εγώ αμφιβάλλω. Εγώ δεν ξέρω αν αυτοί οι κρανιοφόροι είναι φοιτητές. Ναι, ούτε οι άλλοι εγώ ξέρω αν είναι φοιτητές. Γιατί βλέπω κάτι μπαρμπάδια. Στα 10.000 βλέπω εδώ τώρα στα πλάνα που λέει Σμαράγδα 10.000. Κάτι μουσά του 50.000. Μα έχει και καθηγητές μαζί. Ναι, βέβαια. Στου φοιτητικού συλλόγου βλέπω εδώ. Στου φοιτητικού συλλόγου βλέπω εδώ. Έχουν από πίσω το πανό, ξέρει μπροστά έχει φοιτητικό σύλλογο. Ποιο φοιτητικό σύλλογο είναι. Κάτι μπαρμπάδια. Κάτι μουσά του. Κάτι 45.000. Κάτι 80.000. Μαζεύτηκαν δηλαδή 10.000 γονείς παρατρεχάμενοι για να δείξουμε ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι, ας πούμε, αντιδρούνε. Έλα, ρε Σμαράγδα, τα παιδιά κάνουν μάθημα. Μάθημα το να κάνουν. Τέλος πάντων, πού στέλνετε τα παιδιά σας, δείτε λίγο, προσέξτε πού στέλνετε τα παιδιά σας. Ότι είσαι και λίγο με την όλα, δεν τα έχεις και καλά. Τι να τα έχω. Δεν, την... δεν τη βλέπεις την όλα αυτή. Τη βλέπω. Δες με τι ωραίο τρόπο σκοτώνονται στο ξύλο. Έβλεπα και άλλους. Κάνεις ότι δεν το βλέπεις αυτό. Βλέπω, μπορείς... ξέρω τι ρόλο παίζουν, ναι, και τα κόμματα. Το ξέρω, ναι, μπορεί να σηκώσει το χαλί. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και δεν το αμαυρώνουμε με 10-25. Δεν το αμαυρώνουμε εμείς. Το αμαυρώνουν αυτοί που σκοτώνονται μεταξύ τους και προκύπτουν τραυματίες, 8 μάλιστα. Εντάξει. Για το ποιο θα βάλει οι δημοκράτες δημοκρατικά το πανό του πρώτο. Εντάξει. Αυτή δεν είναι η κοινωνία μας τώρα. Δηλαδή στους. Στις Σμαράγδα πες τα, όχι σε μένα. Όχι, όχι. Στους 500, 1000, 30, 40, θερμοκέφαλοι, οτιδήποτε άλλο τώρα. Εντάξει. Παντού. Εγώ σας είπα αφισβητώ ότι είναι και φοιτητές. Από ό,τι είδα χθες από τις εικόνες. Κι εγώ μαζί σου είμαι. Αφισβητώ ότι είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι επαγγελματίες. Συμφωνώ απόλυτα. Μπαχαλάκηδες. Όλοι αυτοί που κατέβηκαν, όχι. Όχι αυτοί, βέβαια. Αυτή. Η τεράστια πλειοψηφία. Η τεράστια πλειοψηφία. Ναι. Όχι, ρε Κώστα. Η τεράστια πλειοψηφία είναι μπαχαλάκηδες. Μπορώ να το κάνω. Ναι, προφανώς είναι η άποψή σου. Δεν το συζητάω. Δεν μπορώ να την πω την άποψή μου. Δεν είναι θέμα αλλαγή. Κατά πώς μας συμφέρει, οι μπαχαλάκηδες είναι λίγοι που είναι γνωστοί οι ίδιοι όταν πηγαίνουν, ας πούμε, σε. Σε εκδηλώσεις πολιτικές και τα λοιπά και τα κάνουν διάκμα. Τώρα είναι όλοι μπαχαλάκηδες. Είναι φοβερό. Δεν είπα όλοι. Είπα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που πηγαίνουν για αυτές τις δίθεν φοιτητικές αντιδράσεις. Ή παρακαλάνε άλλοι να αρχίσουν να τα σπάνε, ή αν βρεθεί ευκαιρία θα σπάσουν οι ίδιοι. Η είδηση είναι ότι 10.000 κόσμου βρέθηκε στην πρωτεύουσα. Ναι. Για να διαδηλώσει κατά του. Μάλλον θέλω να πω εγώ των σκοτεινών σημείων αυτών που πάμε να κάνουμε. Έτσι δηλαδή, αν πάρουμε το μοντέλο της Κύπρου που έχω και το συζητήσουμε φυσιολογικά και όμορφα, μπορεί να πάμε σε κάτι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Άμα πάρουμε το μοντέλο της Πορτογαλίας που πήγε και έκανε ακριβώς αυτό που κάνουμε εμείς από το 1980 και άνοιξαν εκατοντάδες τέτοια και έκλεισαν τα περισσότερα λόγω τραγικής ποιότητας και έλλειψης φοιτητών, δεν κάνουμε τίποτα. Άμα θέλουμε να αναβαθμίσουμε τα κολέγια, να πάρουν και 2-3 κτίσματα και να τα κάνουμε ιδιωτικά. Είναι άμα βλέπεις φαντάσματα, μπορείς χίλια αν να πεις. Μα δεν βλέπουμε φαντάσματα, δεν βλέπουμε εφαρμοσμένες πολιτικές. Καλά, βλέπουμε όμως και την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σου είπα Πορτογαλία. Ναι, παιδί μου. Και εγώ σου λέω Ελλάδα. Έτσι. Δες λίγο πώς είναι τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δες. Και λένε. Ο κύριος Περακάκης πρέπει να το δει. Α, στην Πορτογαλία. Και να κοιτάξει να εισκύψει στα δημόσια πανεπιστήμια και μετά κάνει και ό,τι θέλει. Μαζί μιλάμε τώρα. Μα μαζί μιλάμε. Α, τον Περακάκη. Ξέρουμε τι γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πήγαμε κι εσύ κι εγώ. Ακριβώς. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εγώ καθόλου. Πάρα πολύ περίεργο. Εμένα εκεί ότι αμέψιναν και τα καμαράκια στην αστυνομική εδώ πέρα που ήταν 7-8 σειρά. Ορίστε, είδα πώς ψινόταν οι άλλοι. Και οπότε κατάλαβα και ποιο θα είναι και το επίπεδο. Τα ΙΣ στον Καναδά είναι όλα κρατικά. Βασίλης μας το στέλνει. Τα μόνα ιδιωτικά είναι 2-3. Πολύ μικρές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και τεχνικής εκπαίδευσης. Στην Αυστραλία. Υπάρχουν 2-3 ιδιωτικά ΙΣ, το ίδιο άγνωστα και χαμηλής ποιότητας. Οι αρχές αποφάνθηκαν ότι αποτελούν ένα αποτυχημένο σύστημα. Ας τα αφήσουμε να γίνει και ας αποτύχει, ρε παιδιά. Υπάρχουν 3 ιδιωτικά ΙΕ παντελώς άγνωστα σε μια χώρα που φημίζεται για την παιδεία της. Ναι. Δεν υπάρχουν παρατήματα και ανταγωνισμός, ναι, για να είναι κορυφαία τα δημόσια. Γερμανία. Ναι. Στήθηκαν 83 ιδιωτικά ΙΕ. Σε αυτά όμως σπουδάζει μόνο το 1% των Γερμανών φοιτητών παγκοσμίως άγνωστα, ενώ πολλά ΙΕ κλείσανε ή οδηγούνται σύντομα εκεί. Ξέρετε, ο μεγαλύτερος μύθος είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει 120 πανεπιστήμια, χιλιάδες Ελληνόπουλα. Ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ, 4 μόνο είναι ιδιωτικά. Το ξέρω. Έτσι, γιατί αλλά λέμε τώρα. Αλλά μύθους. Εντάξει, okay. Η αλήθεια είναι ότι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι ένα στοίχημα. Και στην Ελλάδα ακόμη μεγαλύτερο. Εντάξει, μακάρι να παρέχουν καλή ποιότητα γνώσεις και μαζί με αυτά να γίνουν καλύτερα και τα ελληνικά. Άσε με το ολοκληρώσω να σας πω και για την Ολλανδία. Τα κρατικά κυριαρχούν και δεν μπορούν να τα ανταγωνιστούν τα πολύ λίγα και μικρά ιδιωτικά. Στη Γαλλία είναι λίγα και ακόμα λιγότερα. Παρέχουν σοβαρές σπουδές. Έχει το παράδειγμα της Πορτογαλίας μέσα που σας είπα πριν και αυτό το υπογράφει ο Περικλής Γκόγκας, καθηγητής οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών του Δημοκρατίου ΑΕΗ Θράκης.
Στη Γερμανία υπάρχουν 83 ιδιωτικά πανεπιστήμια και σπουδάζει μόλις το 1%. Μόλις το 1%. Εντάξει, okay. Βέβαια είναι και η παρεχόμενη παιδεία εκεί πέρα. Έτσι. Δηλαδή, αν είσαι ευχαριστημένος από την παιδεία που παίρνεις από τους δημόσιους οργανισμούς. Αυτό δεν λέμε. Ότι πρέπει να κοιτάξει ο κύριος Πιερακάκης να δει τι θα κάνει με αυτά που έχουμε. Εντάξει, γενικά κοινωνία μας και εμείς, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο θέμα πολιτείας πάντα 100%. Και εμείς. Εντάξει. Okay. Ο Δήμος κάτι λέει. Η μπλε κάρτα μπορεί να ισχύει μόνο για περίπτωση διαμαρτυρίας. Ένας που είναι εκνευρισμένος να το βγάλει 10 λεπτά έξω, να ηρεμήσει και να συνεχίσει. Ναι. Και στην κλωτσιά, ας πούμε, να δώσει κίτρινη, λέει. Ναι. Εμείς διαβάσαμε την Telegraph τώρα. Είναι υπέρ ο Δήμος Βαρδάκης στην μπλε κάρτα, με εκπλήσει. Όχι, σου λέει με ποια εφαρμογή θα ήταν υπέρ. Α, με ποια. Ναι, γκρινιάζει, ας πούμε, φωνάζει, είσαι Λουτσέσκο, ξέρω εγώ, κύριε Διτά, μας κλειψάνε, μας ξεροδικήσανε. Και πόσο μπροστά είναι Ρακλειδής, έτσι. Το βγάζει μια μπλε κάρτα. Τα βλέπω όλα μπλε κάρτα. Το προπονητή. Δεν γκρινιάζει με στην ώρα πηγαίνει. Του τον μάτς. Λίγο γκρινιάζει. Ναι, πώς γκρινιάζει. Προχθές με τον Ατρόμητο έγινε πανικός εκεί. Άλλοι δημιουργούν ιστορίες. Για πες τώρα, υπογράφει σήμερα ο Λουτσέσκου. Υπογράφει. Καθώς φαίνεται σήμερα, τώρα υπογράφει, υπάρχει, είπες για τη ρήτρα πριν και το συμβόλαιο αυτό το ισχύον έχει μια ρήτρα, είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Όποιος θέλει δηλαδή να κάνει μεταγραφή το προπονητή του ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει 7 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά πάνω κάτω θα είναι τα ίδια. Μου δηλαδή κάνει είναι στο 1.800 μπορεί να πάει στα 2 εκατομμύρια. Αυτό που υπάρχει. Αυτό θα υπάρξει... νομίζω, Άρη, πάνω σε αυτό που πει για να μην φύγουμε. Το κέρδισε η πλευρά Λουτσέσκου με τη ρήτρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι στη λογική των ρητρών τα τελευταία χρόνια. Ναι, ισχύει. Τα έχει ανοιχτά. Και αυτό το οποίο είναι έτσι γνωστό, βγαίνει από το ρεπορτάζ, είναι ότι ο Λουτσέσκου και οι συνεργάτες τους θα έχουν μεγαλύτερα ρήμ κατάκτηση στόχων κτλ. Είτε σε Ελλάδα είτε σε Ευρώπη. Πάντως όλο το πακέτο το οικονομικό, όλο ναι. Αφορά και Λουτσέσκου και το επιτελείο του. Να πούμε βέβαια ότι σε αυτό το επιτελείο εξαιρείται ένας. Ο οποίος είναι ο ψυχολόγος που ήρθε στην ομάδα, ο οποίος έχει άλλο συμβόλαιο διαφορετικό και πάει απευθείας με την ΠΑΕ. Δηλαδή στο team του Λουτσέσκου, το οποίο έχει 8 άτομα, έτσι να 8 πούμε. 8 άτομα, ναι. Έχει και ψυχολόγο. Ναι, βεβαίως. Πώς είναι οι άλλοι που πήγαν στα χιόνια από τη Δανία, θυμάσαι που το λέγαμε. Ψυχίατρο πάρτε. Εμείς, ψυχίατρο. Ψυχίατρο χρόνια. Ψυχίατρο ούτως ή άλλως. Ήρθαμε σκαστοί από την κλινική. Για τους ποδοσφαιριστές όμως νομίζω ότι χρειάζεται να σου πούμε την αλήθεια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γιατί είναι μεγάλη και η πίεση νομίζω, ειδικά σε μεγαλύτερες ομάδες. Βέβαια και από τραυματισμούς μετά, επαναφορά. Δεν φαντάζομαι να παίχνει τώρα και εμείς πώς το λέγαμε. Δηλαδή θυμάσαι μια φορά που ρώτησες αυτό το παιδί τώρα, ο Μανού, πώς θα μπει πώς μέσα. Πώς να νιώθει. Πώς να νιώθει τώρα, ναι. Γιατί πάνω στην καριέρα του, πώς θα ξαναμπεί, αν βάζει το πόδι του, σχέσεις με τους άλλους, με τους αντιπάλους. Είναι λίγο περίεργο το έργο. Όλο το ρεπορτάζ του Άρη τίνει εκεί ότι ο Μανού Γκαρθία θα πάρει χρόνο. Πρέπει, δεν πρέπει να πάρει. Με το Γιάννη, με τα Γιάννη. Θα πάρει, ναι. Εάν δεν πάρει με τα Γιάννη, ποιο θα πάρει εσύ. Στο μυαλό μας είναι στην άλλη εβδομάδα. Θέλετε να πούμε το πρόγραμμα τώρα ή θέλετε να το πάμε μετά. Απλά πάρουμε ένα διπλό για να μην έχουμε θέματα διάφορα. Με τον. Με τον Γιάννη που φαίνεται πιο εύκολο από ότι με άλλες ομάδες. Γιατί με το λέω έτσι. Όχι, ότι το μυαλό είναι στην άλλη εβδομάδα. Δηλαδή ο Άρης το θέλει αυτό το παιχνίδι στο Γιάννη. Ναι, παιδί μου, αλλά το μυαλό είναι στην άλλη εβδομάδα. Τώρα δεν με πιστεύετε. Όπως σε πιστεύουμε. Όλων, όπως και το δικό μου στην εβδομάδα. Απλά τώρα, είναι λάθος. Άμα έρθει τώρα το. Τώρα, αν είναι λάθος ή σωστό, για θα τους το δούμε. Παίχτες είναι λάθος, όχι για τον κόσμο. Ο κόσμος δεν κουστάρει κάτι. Κοιτάξτε, τα λάθη και τα σωστά θα τα κρίνουμε 19 Μαΐου. Διότι αν ο Άρης πάρει και το κύπελο, λέω εγώ τώρα έτσι, ποιος θα βγει να πει ότι ήταν λάθος ότι ο Άρης έκανε προετοιμασία στο Ρήσιο. Συγγνώμη. Κατάλαβες το πάω. Φυσικά. 19 Μαΐου, δηλαδή. Πες ότι εγώ, αν όχι, είναι άλλη κουβέντα. Γι' αυτό σου λέω. Άρα 19 Μαΐου θα μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα τι θα πούμε. Η κουβέντα είναι αυτή, ότι πρέπει να δει το. Μετά τι θα πούμε, ότι ήταν αποτυχημένη η χρονιά του Άρη μετά από 55 χρόνια πριν. Η κουβέντα είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, πρόσεξε ποιος Άρης. Ναι. Ο αγωνιστικός Άρης, ο ποδοσφαιρικός Άρης, πρέπει να δει το παιχνίδι με τις ομάδες, να έχει καθαρό το μυαλό του. Μην κάνει καμιά γκέλα. Όχι. Όχι. Θα έκανε εκτεταμενότατο. Το αντίθετο ακριβώς πρέπει να κάνει ο Άρης. Δηλαδή, φαντάζεσαι να πάει ο Άρης να χτυπήσει ναι, το μάτς και να χτυπήσει κανένας. Ναι. Και μετά την Τετάρτη Άρη, να παίξει ποιος. Ναι. Για τον άλλο λέω ρε παιδιά. Ο Άρης έχει και άλλο εκτός. Ότι άλλα αν δύο. Ο στόχος, αν προσανατολιστεί έτσι όλος ο οργανισμός. Αυτό είναι, ναι, ο Κύπρο. Και μετά κυνηγάμε την Ευρώπη στα ξαφνικά γιατί μας πέρασαν οι άλλοι και άντε τρεχάτε ποδαράκια μου. Ποια Ευρώπη, παιδιά. Η Ευρώπη είναι τέταρτη θέση. Δεν την παίρνει ο Άρης την τέταρτη θέση. Μπορεί, δεν γιατί. Μαθηματικά. Μαθηματικά και ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Ναι. Ισχύει. Καλά, εδώ μιλάμε λογικά τώρα, όχι μαθηματικά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Οπότε πιστεύω... η τέταρτη θέση δύσκολα να την καταλάβει ο Άρης μέσω του δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Καλά, ένας... θα κάνει να στοχεύει στο κύπελο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος τώρα ο οποίος λογικά σκεπτόμενος θα πήγε να χτυπήσει πραγματικά με όχι, όλα ρε, τα παιδιά. Όπλα αυτό το παιχνίδι. Όχι με όλα τα μπορεί όπλα, ρε παιδιά. Το μυαλό να είναι καθαρό. Το μυαλό πρέπει να είναι καθαρό για την Τετάρτη.
Πότε θα είναι το κύπελλο. Για να δούμε. Μπράβο, Άρη. Λοιπόν, άμα κάνει καμιά ήττα όμω στου Ζωσιμάδε βαριά, θα σε πω εγώ πώ θα βαριά κιόλα. Εντάξει, και ναι, από αυτό το Γιάννη. Κάτω από 4 γκολ τα Γιάννη και μέσα δεν τα βάζω. Δείτε λίγο τα τελευταία αποτελέσματα του Άρη. 4-3-4 εκεί. Η ήττα. 1-0 και 3-0. Ποια είναι η διαφορά σε αυτόν τον Άρη που θέλει να παίξει το μάτι τη χρονιά, τη δεκαετία, όπω το λέγω, στην Τετάρτη. Έτσι. Προσπαθούν να μας αποπρασανατολίσουν, αλλά δεν τα καταφέρουν. Θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Κοιτάξτε, περάσετε τον Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα, γιατί έχετε άκρη Παναθηναϊκό μια εβδομάδα και αφήστε μας. Κάνουμε εμείς τη βρωμοδουλειά, ζούμε τον Πανετολικό. Και Ολυμπιακό. Και Ολυμπιακό. Έχει ο Πάκο 3 παιχνίδια την εβδομάδα, δυνατά. Λοιπόν, έτσι όπως πάμε τώρα, είμαστε στα 58 λεπτά μετά τις 6. Θα πούμε αργότερα με το που θα γυρίσουμε δηλαδή την αγωνιστική και τις βαθμολογίες, όπως κάνουμε έτσι γενικά κάθε εβδομάδα. Σε άλλα νέα να πούμε ότι αν θέλετε έτσι τελείως ενημερωτικά και αναλυτικά, συνέντευξη Πούτιν μετά από πολύ καιρό, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, δημοσιογράφος, τα είπε. Αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι δεν θα επιτεθώ σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ότι η Δύση φοβάται περισσότερο την ισχυρή Κίνα παρά την ισχυρή Ρωσία. Συμφωνείτε με αυτό? Γι' αυτό το είπα. Εγώ συμφωνώ. Θεωρώ ότι πιο πολύ ο Κινέζικος παράγοντας δηλαδή φοβίζει τη Δύση και αν θες λόγω αριθμών. Σε ποιο πεδίο? Εμπορίου, πολεμικό κτλ. Πολεμικό δεν θεωρώ ότι ο Πούτιν έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί υπάρχει και ένα. Πώς το λένε, υπάρχει ένα μέτωπο εκεί πέρα στην Κίνα με το νησί. Ξεχνάω το όνομα συνέχεια. Έλα που είναι σε καθεστώ σημείο αυτονομία. Κουάν. Όχι. Σαν κράτο που βγήκε. Όχι, όχι. Έλα ρε παιδιά, τώρα. Οι Αμερικάνοι που δεν το αφήνουν. Άντε, κόλλησα τώρα με κόλληση. Κόλλησε ένα τον άλλον. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα στην ομάδα και όλους τους φίλους, λέει ο Κωνσταντίνος όσο το ψάχνεις. Χρήστος, καλημέρα από το βροχερό Augsburg της Γερμανίας. Καλημέρα στον Ιπποκράτη που μας λέει, αφού τόσο πολλοί κάποιοι είναι υπέρ των ιδιωτικών, ας γίνουν. Η παιδεία πρέπει να είναι ελεύθερη και όχι επιπληρωμή. Η παιδεία είναι το μέλλον, καταλαβαίνω. Ταϊβάν. Ναι. Βέβαια, γιατί κάποιοι θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί έχουν λεφτά και θέλουν να μορφώσουν τα παιδιά τους. Δεν θέλουν ιδιωτικά, θέλουν και ιδιωτικά. Όπου πολλά από αυτά δεν μπορούν να τα παίξουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια να περάσουν. Δεν το διατυπώνουμε σωστά για να καταλάβει ο κόσμος. Μην ξεχνάτε, λέει, ότι οι περισσότεροι επιστήμονες έχουν βγει από τα δημόσια ιδρύματα για να τελειώσουν το μήνυμα του Ιπποκράτη. Ωραία. Δεν θέλουν ιδιωτικά. Θέλουν και ιδιωτικά. Και εδώ είναι η ερώτηση, για ποιο λόγο να μην έχουμε και ιδιωτικά. Και η απάντηση εγώ ακόμα δεν έλαβα. Δηλαδή, την έλαβες. Όχι. Την έλαβες, γιατί υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Γιατί βγαίνουν οι συνταγματολόγοι και λένε δεν γίνεται αυτό που πάει να κάνει ο Πυρακάκης. Ναι. Ένα παιδί, ας πούμε, να πρέπει να γράψει τουλάχιστον. Περίμενε. 19 για να περάσει νομική και εκεί με την ελάχιστη. Αυτό το σημείο, γιατί δεν υπήρχε όταν βγήκαν τα ΙΕΚ, όπου στην ουσία έπαιρνε στο ίδιο πτυχίο με τα ΤΕΗ, λογιστή, και ήταν ιδιωτικό. Γιατί δεν υπήρχε σκοτεινό δεν ήταν σημείο. Το ίδιο. Γιατί. Δεν είναι το ίδιο, ναι, το γιατί ίδιο όμως με το ΤΕΙ. Το ΤΕΙ, ναι, όπως και πολλές σχολές ας πούμε, ναι, έπρεπε να πάρεις μια υπογραφή από κάποιον άλλον που είχε μεγαλύτερο πτυχίο από σένα, ακόμα και λογιστικό γραφείο να ανοίξεις. Δεν κατάλαβα τι λες. Αναλόγως τη διαβάθμιση που είχαν τα πτυχία σου, μέχρι εκεί πήγαινε και το πάπλωμά σου. Δηλαδή, έβγαινε και κάποιος τύπου πολιτικός μηχανικός από ΤΕΙ, αλλά για να πάρει ένα μεγάλο έργο, έπρεπε να το υπογράψει ένας που είχε πτυχίο ΑΕΗ. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή είχε διαβαθμίσει το μέχρι που μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα. Εδώ τώρα πάμε για εντελώς εξίσωση. Δεν έβγαινε μηχανικός. Από τα ΤΕΗ έβγαινε, ας πούμε, εργο... Ναι, επί της ουσίας την ίδια δουλειά έκανες όμως. Αλλά για να πάρεις ένα μεγάλο έργο. Εργολήπτης, ναι. Έπρεπε να σου βάλει άλλο όμως την υπογραφή, όπως και ηλεκτρολόγοι. Μα λογικό είναι, αλλά όταν έβγαινες από το ΙΕΚ με ένα πτυχίο λογιστικής και άνοιγες στο χωριό, ας πούμε, το γραφείο, δεν σε ρωτούσε κανένας άμα είναι από το ΤΕΗ ή άμα είναι από το ΙΕΚ. Δεν σε ρωτούσε, αλλά αν ήθελες να πας να πάρεις έργα. Φίλος μου ηλεκτρολόγος, καλημέρα Νίκο, από ΙΕΚ, για να μπορέσει να το πάρει αυτό το έργο και να το εκπονήσει, έπρεπε να έχει μαζί του κάποιον που είχε πτυχίο ΑΕΗ. Αυτό γίνεται και αλλιώς, μέσα από τη δουλειά. Λοιπόν, και όσοι διαμαγείας λέει, γινόμασταν, μάλιστα, ο Παύλος. Ο φίλος μου Τάσος, τον είδα τώρα από Χανιά, χτυπάει. Τσεκάρης, γεια σου Λάκη μου. Στην Κύπρο έχει δημόσιο πανεπιστήμιο. Τα κάνανε για να μείνουν οι νέοι στην Κύπρο, γιατί φεύγουν για 4 μέχρι 7 έτη για σπουδές και περισσότεροι δεν επιστρέφουν. Το κάναν πολύ ωραία στην Κύπρο όμως. Πολύ προσεγμένα και το Κυπριακό Πανεπιστήμιο έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Μάλιστα, λένε ότι ετοιμάζεται να ανοίξει παράρτημα στην Ελλάδα, το οποίο θα έχει και σχολή ιατρικής, να ξέρετε. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ναι.
Ναι. Ωραία, αλλά αυτά που λέμε, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Και δεν πάμε τώρα που είναι, θα διαβάσουμε και τα μηνύματα μετά, θα τα πούμε μετά. Όλα, μην ξεχνάτε μαζί μας η Φιμπραν. Η Φιμπραν μαζί μας, η οποία με δύο κορυφαία μονωτικά υλικά τα οποία παράγονται στην χώρα μας, βεβαίως, το Πετροβάμβακα και την εξελασμένη πολυστερίνη, μας βοηθά να κερδίσουμε όχι μόνο σε θερμομόνωση, αλλά και σε αντοχή της κατασκευής, σε πυροπροστασία, σε ηχομόνωση, ακόμη και αντισεισμική θωράκιση. Όλα τα προϊόντα της Φιμπραν στο 811-90.000 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.fibran.gr. Άρης Παναγιωτήδης, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στους 95,5. Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου μια καλημέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στον ήρω σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερίδι νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θρώει. Πάρα πολύ καιρό είχαμε να ακούσουμε Δημήτρη Παναγόπουλο, την άβρα του. Ένας εκπληκτικός τύπος. Ίσως περισσότεροι δεν γνωρίζουν γιατί σου λέει ένα τραγούδι μόνο Παναγόπουλος. Τόσο ωραίο τραγούδι, τραγουδάρα. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι ήταν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν τη δεκαετία του 80 ελληνικά. Ο Παναγόπουλος, ο οποίος είναι αστροφυσικός. Ναι. Καταπληκτικό. Καθηγητής κιόλα σε ένα πανεπιστήμιο. Ήταν και στο Κρήτη, νομίζω. Με τίτλο. Ναι. Γιατί το άρπαξε το τραγούδι. Το άλμπουμ είχε τίτλο, άκου Λούτσι, γιατί σήμερα υπογράφεις, θα σου δώσω εγώ καινούριο όρο να λες τις δηλώσεις μετά. Το άλμπουμ λεγότανε Mentality. Όχι. Ασταθής ισορροπία. Ασταθής ισορροπία, ωραίος. Τέλειο. Ασταθής ισορροπία. Πώς είναι η δημιουργική ασάφεια? Ναι, ναι. Είναι η ασταθής ισορροπία. Πώς το κάνουμε στα αγγλικά, κύριε? Unstable. Ναι, unstable balance. Balance. Κύριε Λουτσέσκου, έτσι έχω καινούριο όρο. Θα σας πω σε ποιο αποτέλεσμα, στα play-off. Θα το χρησιμοποιήσετε. Απίθανο. Καλημέρα σε όλους και όλους. Ο Παυλίδης, ο Παυλάρας, ποδοσφαιριστής, βεβαίως σε κορυφαίο επίπεδο, γράφει: εμείς αδερφέ, όταν παίζαμε, λέει, θυμάσαι που είχε βγει μια μέρα από την Πάτρα ο πατρινός και είχε πει για τον Παύλο. Ναι, το θυμάμαι. Πριν από χρόνια. Mm-hmm. Πόσο τους είχε σημαδέψει η παρουσία του εκεί και πόσο τον έψαχναν. Και τον εκτιμούσαν πολύ. Πάρα πολύ. Και λέει τώρα ο Παυλάρας, γράφει εδώ από τη Δράματα, γράφει: πού είσαι, ρε. Γράφει: εμείς αδερφέ, όταν χτυπούσαμε, πίναμε μετά δύο ποτάρες. Και τα ξεχνούσαμε όλοι. Ποιοι ψυχολόγοι, λέει, και τα λοιπά. Και ως διαμαγείας ήμασταν και μια χαρά. Να ούμε. Ναι, αλλά ήταν οι πιο ανέμελες εποχές. Αυτό είχε πει και ο Τζόγλου μια φορά που τον είχα ρωτήσει. Σαν προπονητή του Άρη τότε. Πάμε σπιτάκια, πιούμε ένα-δύο ποτήρια βίσκα και το ξεχάσουμε. Έτσι ακριβώς. Ο μεγάλος Στίβ. Το πουλάκι σου και λαϊδάει. Το πουλάκι και λαϊδάει, ναι. Γιάννης Χελιτίδης, τα πουλάκια και λαϊδούν ακόμα. Φιλαράκι, πες, λέει, το διπλανό που είναι αντιπάγερν. Ρώτα τον, τι έκανε χθες η Παρτιζάν στο μπάσκετ, με ποιον έπαιζε? Δεν ξέρω, εγώ έβλεπα Ολυμπιακό πατέρα. Μεγάλο τρίποντο στο τέλος από Φρανσίσκο, το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Με πόνο το είπε Διονύση να ξέρω. Ο Φώτης νωρίτερα χτύπησε, γιατί διάβασε εγώ τώρα αυτά. Γι' αυτό λέει: καλημέρα από ψυχικό σερών. Δυστυχώς δεν ξέρουμε το πλούτο της χώρας μας. Και φυσικά έχουμε μια ζωή κυβερνητικούς επιτοπλίστων φαταούλες. Μπράβο, λέει, οι Γερμανοί, σου αξίζουν συγχαρητήρια. Και μου βάζει το άρθρο του Γερμανού που ζει στην Άξο. Γλύπτης είναι αυτός. Ναι. Και ο Ίγκερ Μπρούγκ, έτσι λέγεται. Ζει τα τελευταία χρόνια 40 θέλει στην Άξο, ναι, γιατί δουλεύει με το μάρμαρο της Άξο. Αυτά τα αριστουργήματα που φτιάχνει τα βρήκε στην Άξο. Οπότε λέει: μου αρέσει και να δουλεύω κάτω από τον κυκλαδίτικο ήλιο, αυτό που κάνω, αλλά ειδικά και αυτό το μάρμαρο. Δεν είναι και λίγοι, παιδιά, να σας πω κάτι. Κάναμε και εμείς με γλύπτες, παιδιά. Έχουμε και εμείς γλύφτες, η αλήθεια είναι. Τώρα γλύφτες σίγουρα. Ναι. Η Ρίστο Εμπαρόδο, πάνω σε αυτό ο Γερμανός που μένει 40 χρόνια στην Ελλάδα κτλ. Να πούμε κάτι για τη χρυσή βίζα που βγήκε στην επιφάνεια. Ναι. Ότι η Ελλάδα είχε έσοδα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα. Δις. Μπράβο. Μέσα σε αυτήν την τριετία. Ήταν να δεις. Βέβαια, όχι χωρίς προβλήματα. Πάντα υπάρχουν και τα προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι έγινε. Δώσαμε 15.000 αιτήσεις αυτή την τριετία. Φέραμε 31.000 ξένους. Ναι. Επενδυτές και μέλη των οικογενειών τους να διαμένουν στην Ελλάδα και εννοείται να μετακινούνται. Και έδιναν 250.000, ας πούμε, πλάς για να πάρουν ένα σπίτι, για να πάρουν το χρυσή βίζα. Έτσι. Μπράβο. Ή κάποια επένδυση και τα λοιπά. Σωστά. Τώρα τι έγινε. Το 56% των αιτήσεων και κολλάει και με τον Πούτιν αυτό.
που εγκρίθηκαν αφορούν Κινέζους, παιδιά, ναι, και ακολουθούν Τούρκοι με περίπου 10%. Έλα, ρε, εσύ. Ναι, απλά τι έχει γίνει τώρα. Προκάλεσε για τους Έλληνες έκρηξη τιμών και έλλειψη στέγης. Δηλαδή, οι ειδικοί μας λένε, σύμφωνα ας πούμε, με στοιχεία φορέων της αγοράς ακινήτων και των τραπεζών, από την αγορά αυτή τη στιγμή απουσιάζουν 212.000 κατοικίες. Ναι. Έτσι. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας έκαναν λόγο για διαρκείς αυξήσεις με διψήφιο ποσοστό. Καλά, ναι, στα σπίτια. Κάτι που οδηγεί την κυβέρνηση, ναι, μεν είναι μια ωραία πηγή εσόδων και όλα αυτά, να πάει σε μια δέσμη μέτρων. Αυτοποιήσει το πλαίσιο. Μπράβο, με κάποιες αλλαγές. Να το κάνει μισό εκατομμύριο. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Μπράβο. Από 250.000 ναι, θα γίνει 500.000. Αυτό είναι έξυπνο πάντως. Ήταν έξυπνο αυτό με τη χρυσή βίζα. Ναι. Εντάξει, το κάναμε. Δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Ναι, όχι, όχι, αλλά το κάναμε. Το κάνουν επί σειρά ετών πάρα πολλές χώρες. Αυτό θα γίνει σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ένα όριο όμως που λέει ότι ισχύει για τα κέντρα των πόλεων των μεγάλων, το 500.000. Λάθος αν θες να πάρεις το κέντρο. Λάθος είναι να γίνει αυτή η Θεσσαλονίκη. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε πόλεις όπως ας πούμε που είναι καταπονημένες. Πτολεμαίδα. Θες Κινέζε μου γλυκέ να πάρεις. Εννοείται. Τα καϊλάρια σε περιμένουν. Θα πας στην Πτολεμαίδα. Κατάλαβε, θα αγοράσει την Πτολεμαίδα. Ή σε άλλες πόλεις. Τι που... καλά που το λες αυτό. Όλα, εγώ θα τα λέω. Μπορεί λέει να βλέπεις σήμερα... και ομάδες να κάνουν προετοιμασία το χειμώνα γιατί όλα. Τέρας. Το όριο των 500.000. Καθαρός ουρανός, καλή ατμόσφαιρα, βλάστη, δίπλα χωριά, δροσιερό, τα πάντα όλα. Άμα θέλεις πας και σε κανένα άλλο χωριό, άμα σε μετακινήσουν, θα γνωρίσεις την ελληνική ύπαιθρο. Ναι, ναι, γιατί να λέμε κάρβουνο. Βεβαίως, ρε φίλε, πάμε. Λοιπόν, το όριο των 500 αφορά μόνο βόρειο τομέα, δηλαδή Πεντέλη και Φυσιά. Ακούτε περιοχές τώρα, Μεταμόρφωση, Χαλάνδρια για Παρασκευή, Βρυλίσια. Ναι, ρε Μαράγδα, πού να βρει το Γάλλιο τώρα σπίτι 500 χιλιάρικα. Θα μπορούσαμε. Θες Ελλάδα, ρε φίλε, να την πληρώσει, ρε Κινέζε. Πώς θα την πληρώσει. Μετά θα σου πει ο άλλος δίπλα στο, που έχει το σπίτι. Ένα και εγώ, όχι, και εγώ 500. Και μετά θα κλαίει Μαράγδα. Δηλαδή ανέβηκαν οι τιμές των ακινήτων. Έλα, ρε, τα ξέρουμε μόνο τώρα. Για τους ξέρεις, ρε. Καλή. Δεν υπάρχει το μόνο για τους ξένους. Δεν γίνεται. Ο Διονύσης πάει κάπου αλλού και έχει ενδιαφέρον. Την Κυριακή έχει 4,5 ώρα, λέει, Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. 5 και 4 υπάρχει μηχανοκίνητη πορεία. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό. Τι εννοείς πώς θα γίνει. Όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές. Τις προηγούμενες φορές δεν είχε ντέρμπι στο sold out στο παλέ. Μήπως θα έπρεπε η αστυνομία να την απαγορεύσει αυτή την μηχανοκίνητη. Μην έχουμε τίποτα περίεργα. Θα είναι μέσα οι φίλοι του Άρη στο γήπεδο. Όχι όλοι. Όχι όλοι, γιατί χθες κάποιοι φίλοι από την Καστοριά μάλιστα θα έρθουν μόνο για το κλίμα. Απ' έξω, δεν έχουν εισιτήριο. Άντε ρε εσύ. Βέβαια. Ωραί. Πάρα πολύ θα είναι απ' έξω. Και τι θα κάνουμε τώρα, επειδή αυτή είναι η μπουρλή και ήρθαμε να κάνουμε απ' έξω. Δεν θα κάνουμε πάω πορεία. Ναι, να μην κάνουμε. Θα αναλάβει την ευθύνη τη Μαράγδα Μπασάκου, δηλαδή, άμα γίνουν επεισόδια. Γιατί να αναλάβει κάποιο κάποια ευθύνη, δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Όχι. Γιατί να γίνει. Σου είπε κανένα ότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Γιατί να γίνει. Δηλαδή, κλειστάνε τα γήπεδα, δεν έχουν κόσμο. Σου είπε κανένα ότι είμαστε σοβαροί. Καλά τώρα, θα σαμποτάρουμε το μπάσκετ. Δεν σαμποτάρουμε. Ρωτάμε. Με την ΑΕΚ. Ποιο θα αναλάβει την ευθύνη, εάν κάποιοι παρεκτραπούν. Εγώ αυτό ρωτάω. Η αστυνομία, πες εδώ σήμερα την αναλάβει η αστυνομία, το ξέρει. Ωραία, ό,τι ώρα είναι το παιχνίδι, να μην υπάρχουν έξω φίλοι Αριανοί από τον περιβάλλον. Τι γίνεται να μην υπάρχουν. Γιατί άρα δεν γίνεται και του παοξέ να μαντρώσει τα σπίτια. Γιατί δεν υπάρχει. Πώς το κάνουμε αυτό. Συγγνώμη, ρε Μαραγδά, η αστυνομία πώς αποφασίζει ας πούμε, να μην γίνει ένα παιχνίδι την τάδε ώρα θέμα, με την άλλη. Θεωρώ ότι η αστυνομία θα βγάλει ανακοίνωση. Θα την πει παιδιά, καλά, απαγορεύεται. Ναι, αυτό το πραγμάτων, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι, το ξέρει. Θα γίνει μηχανοκίνητη, είναι σίγουρο. Η αστυνομία μπορεί να γίνει. Κάλεσμα έκανε ο κόσμο του Πάου και εννοείται τελευταία. Δεν είναι άγνωστο αυτό. Αυτό που λέει η Σμαράγδα δεν είναι άγνωστο. Δηλαδή ότι αυτό το κάλεσμα. Ναι, υπάρχει, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν πιστεύω ότι εμείς ενημερώνουμε τώρα το αστυνομικό μεγαρό. Όπως έχει κάνει και ο Άρης αντιστοίχως, έτσι, μηχανοκίνητες. Ναι, όταν... ο Κώστας το θέτει βέβαια. Άλλο ρε παιδιά, λέω. Υπάρχει ένα ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό. Είναι sold out. Απ' έξω τα έχει 1000 άτομα. Και βάλε, εγώ σου λέω. Ωραία. Και εκείνη την ώρα έχουμε και μηχανοκίνητη πορεία. Ποιος μου... Ξεκινάει από το Μακεδονία ναι, Παλάς και φτάνει στην Τούμπα. Σε χιλιόμετρα είναι ένα χιλιόμετρο σε ευθεία, 2,5. Ναι. Ποιος εμένα μου διαβεβαιώνει ότι δεν θα παρεκτραπούν κάποιοι και από τις δύο πλευρές, εγώ θα σου πω. Ναι, δεν λέμε τώρα για πάω και για άρεα, μπράβο, ναι. Εγώ σου λέω και από τις δύο πλευρές. Δεν πιστεύω, ρε Σκώστα. Δεν θέλω να πιστεύω μάλλον. Έτσι, και ωραία. Ωραία. Με το δεν πιστεύω, ας πάμε. Δεν θέλω να πιστεύω. Okay. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το έργο, ας πούμε, αυτών των δύο παιχνιδιών. Και νομίζω ότι είναι και λίγο πονηρή η περίοδος. Δεν πιστεύω ότι κανένας θα βάλει την επιτυχία της ομάδας. Εγώ πιστεύω. Και τον Άριο, τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε ένα δρόμο, ας πούμε, να πλακωθούν 2-3. Εγώ πιστεύω. Εντάξει. Διότι το έχω δει. Ναι, στη χώρα. Εντάξει, έχει γίνει πολλές φορές. Ναι, δεν λες κάτι το οποίο είναι. Ναι. Ανακαλύπτουμε τώρα. Ναι, όντως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος, παιδιά. Ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ωραία. Ωραία. Εμείς τουλάχιστον το είπαμε. Από εκεί πέρα τι να γίνει, ας γίνει. Ναι, υπ' αυτή την έννοια θα συμφωνήσω και εγώ ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δεν είναι κάτι το οποίο. Γιατί σχετικά και γραφικά είναι. Το παιχνίδι είναι 4,5 ώρα. Ναι.
Και η μηχανοκίνη 5 και 4. Δηλαδή, το μπάσκετ τελειώνει ας πούμε 7. Θα είναι ήδη όλοι μέσα. Μέχρι το 5 και 4. Και το ξέρω εγώ και, και τα παιδιά θα κατευθυνθούν στην Τούμπα μαζί με την ομάδα όπως κάναν και τις άλλες φορές. Χωρίς να έχουν καμία σχέση με το παλέ. Ναι, ο Άλκης έχασε τη ζωή του χωρίς να υπάρχει παιχνίδι. Σίγουρα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Υπήρχε ένα παιχνίδι αυτό. Του ΠΑΟΚ στο Εκεί μιλάμε Παλατάκι. Ραντεβού χούλιγκαν. Πού ήταν ραντεβού Άλκης? Τι λες αρέσει. Μιλάμε για ραντεβού χούλιγκαν που πήγανε. Είχε ραντεβού Άλκης με κανένα, μας τρελάνε. Που πήγανε. Δεν λέει για τον Άλκη, Σμαράγδα. Α, εγώ λέω για τον Άλκη. Όχι, ρε, εσύ. Ότι δεν υπήρχαν παιχνίδια εκείνη την ημέρα. Ναι, υπήρχε ένα παιχνίδι. Και όμως είχαμε ένα νεκρό, ρε παιδί. Ναι, εδώ έχουμε και μαζεύτηκαν χούλιγκαν και πήγανε κάτω στο Χαριλάου, έτσι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ που θα πάνε να συνοδεύσουν την ομάδα. Καμία σχέση. Όπως εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τεράστιο κίνδυνο. Σε όλο τον κυκλισμένο και δεν έγινε τίποτα. Πάρα πολύ μεγάλο. Κατάλαβα τώρα αυτό το διακύβευμα. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Το παιχνίδι είναι 4,5 ώρα το μπάσκετ. Ναι, οκ. Okay. Ας τα δει αυτά η αστυνομία, διότι. Καλημέρα από Ξάνθη. Να γίνει σαν μπάσκετ, να δώσαμε εμείς τώρα μήνυμα. Να γίνει και το μπάσκετ και κλεισμένο, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Α, γίνει και το μπάσκετ και κλεισμένο. Ωραίο εντάξει, θα ήταν. Εντάξει, γεωγραφικά είναι κοντά. Είναι γεγονός αυτό. Εντάξει, παιδιά, εσείς είπατε ότι συμφωνείτε. Εγώ διαφωνώ. Πάμε παρακάτω. Τη Δευτέρα θα τα πούμε. Τώρα, να σου πω κάτι. Να απαγορεύσει τον κόσμο τώρα να κάνει χαροκίνητη πορεία για να πάει στο κήπεδο. Τώρα δεν χρειάζεται τον ελεύθερο. Απλά να ξέρουμε ποιο έχει την ευθύνη. Εγώ μόνο αυτό λέω. Ποιος έχει την ευθύνη, αν δεν γίνει μπορούμε, κάτι. Λοιπόν, αφού παίζει ΠΑΟΚ μπάλα έτσι και ΠΑΟΚ Άρης μπάσκετ, αν δεν μπορούμε, αυτό που είπε ο Αριστίδης, ας μην πάει κόσμο στο γήπεδο καθόλου. Να μην πάει κανένα στο παλέ. Για να είμαστε σίγουροι. Είμαι και σίγουρος, να πάτε δηλαδή εσείς τη μηχανοκίνητη, να πάμε σίγουρος, με το γλέντι με τον ΠΑΟΚ. Τι λέτε, ρε παιδιά. Είμαι σίγουρος ότι η αστυνομία τα γνωρίζει αυτά και τα δύο. Μακάρι. Προφανώς και δεν μπορεί να κόψει κάποιος τη χαρά των φιλάθλων του Άρη μετά από δύο τόσο μεγάλα αποτελέσματα. Τρία. Να πάει στο γήπεδο. Το τρίτο μάλλον θα είναι αύριο. Όχι, αλλά, ρε φίλε. Α, το τρίτο. Με την ναι, συγγνώμη. Δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό τώρα για να είμαστε σοβαροί. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι αν η αστυνομία δει ότι υπάρχει κίνδυνος, θα βγάλει μια ανακοίνωση και θα τελειώσει το έργο εκεί. Εγώ όμως δεν βλέπω τέτοιο πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Να πάμε στην αγωνιστική, θέλετε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στην αγωνιστική η οποία ξεκινά αύριο με πρώτο παιχνίδι το Ολυμπιακός μισό λεπτά και λίγο δεν κάνω λάθος, Ολυμπιακός Όφι. Ο Ολυμπιακός με 41 βαθμούς και Όφι με 20 βαθμούς. Ολυμπιακός με υπηρεσιακό, Ολυμπιακός με υπηρεσιακό. Εξημίση, ναι. Καθώς έρχεται κατά πάσα πιθανότητα ένας Ισπανός προπονητής, ο οποίος έτσι έχει ένα παλμαραίο άνθρωπος. Δεν είναι τυχαία κατάσταση. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφι. Με αυτό ξεκινάμε. Θεωρώ ότι ο Άσος είναι το μοναδικό αποτέλεσμα το οποίο εγώ προσωπικά έχω στο μυαλό μου. Ναι, αλλά άμα δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια του Βόλου, του Πανετολικού, της Κηφισιάς και τα Γιάννενα, ο Όφι μπορεί και να μπει και σε περιπέτειες. Ναι, βεβαίως. Διότι ο Όφι με ήττα που είναι το πιο λογικό σε αυτό το γήπεδο, έτσι όπως είναι και ο Ολυμπιακός, χρειάζεται καμιά ψυχολογική ανάσα. Θα μπλέξει με τους άλλους τρεις που είναι στους πέντε, δηλαδή θα είναι στους δύο βαθμούς πλέον κάποιος που θα πέφτει. Θα συμφωνήσω. Πας για ένα Άρης. Ωραία. Πιο μετά σε 7. Πας για ένα τελευταίος. Με 12. Άρης στην πέμπτη θέση με 34. Ανακοίνωση χθες των φιλάθλων των Ιωαννίνων. Ότι το Γιάννη είναι μεγάλη ομάδα, δεν θα αφήσουμε να πέσουν κτλ. Εγώ το παιχνίδι το ξεκινώ από το διπλό και το πηγαίνω μέχρι το Χ. Και εγώ αυτό το παιχνίδι το ξεκινήσω από το διπλό και θα το πάω μέχρι το Χ. Okay. Χωρίς να παρεξηγηθούν οι φίλοι μας οι Γιαννιώτες, αλλά φέτος δεν παρουσίασαν ένα σύνολο το οποίο. Δεν βλέπω τον Μπάς να κερδίζει αυτόν τον Άρη. Εκτός αν, εδώ θα πάει αυτό που λέει η Σμαράγδα, το μυαλό είναι όντως τελείως αλλού και είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Λοιπόν, έχουμε. Η αλήθεια είναι, παιδιά, είναι αυτό που λέμε, το πληγωμένο λιοντάρι. Το Γιάννενο χρειάζεται απίθανα αυτό το τρίποντο. Έχει μια ευκαιρία. Γι' αυτό το λέω, γιατί θέλω να εφιστήσω την προσοχή στον Άρη. Ότι είναι μέσα στην έδρα του. Δηλαδή πιστεύω ότι τι άλλο θα κάνουν όλη τη βδομάδα αυτοί οι Γιαννιώτες. Θα λένε θέλουμε να κερδίσουμε τον Άρη. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι με κόσμο αν ήταν αυτό, έτσι. Γιατί θα υπήρξε μεγάλη πίεση. Δεν ξέρω αν μπορούν. Σίγουρα δεν το ξέρω αυτό, αλλά ότι το κίνητρό τους είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι. Λοιπόν, και εμείς έτσι θέλουμε να παίξουν. Να σας δώσω και το κλίμα. Θέλουμε να παίξουν τα Γιάννενα ανοιχτά. Κανονικά, ναι, να πάνε να πάρουν το παιχνίδι. Έτσι θέλουμε. Μην αρχίσουμε τώρα τα 4-5-1. Μεταχτεί ο Μωρόν, να βάλει κανένα γκολ ζωγραφιά και δεν ξέρω. Αν θα παίξει. Λοιπόν, Πανετολικός Ατρόμητος μισή ώρα αργότερα. Είναι ένα από τα μάτς που σου έλεγα πριν. Διότι εδώ ο Πανετολικός ρισκάρει σχεδόν μισή χρονιά. Ο Πανετολικός είναι με 15 βαθμούς. Και ο Ατρόμητος είναι με 23 βαθμούς. Δύσκολο ο Ατρόμητος δείχνει ότι δεν μπορεί να περάσει τη Λαμία. Έχει 7 βαθμούς διαφορά.
Αλλά ο Πανετολικός έχει πολύ ισχυρό κίνητρο. Πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο. Θέλει να φύγει από αυτή τη ζώνη των 15 βαθμών που είναι ο επόμενος που πέφτει, ας πούμε. Εγώ θεωρώ. 15. Θα ξεκινήσω από το Χ σε αυτό το παιχνίδι. Από το Χ, ε. Και θα πάω στο διπλό, όχι στον Άσο. Γιατί και ο Πανετολικός θεωρώ ναι. το μυαλό ότι θα το έχει στο παιχνίδι με τον Άρη. Καταρχάς, δεν βλέπω νίκη Πανετολικού εδώ πέρα. Πρέπει να δούμε και αυτό έτσι. Το πόσο κίνητρο έχει και μια ομάδα μικρομεσαία, όπως ο Πανετολικός, που όμως εκπροσωπεί έναν ολόκληρο νομό, το να βρεθεί μια φορά. Πολύ ψηλά στο θεσμό του κυπέλου. Δηλαδή, κοίτα, αφού βρέθηκε εκεί, δεν θα ας φύγω από τη ζώνη του υποβεβασμού. Άρα λέτε δηλαδή ότι. Ναι, ότι Πανετολικός. Ξέρετε, θα μπει σε περιπέτειες με από το να τρώμε το Πανετολικός. Έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια μετά. Γι' αυτό ναι. το ξεκινάω με το Χ, γιατί θεωρώ ότι και οι δύο με το Χ θα είναι ευχαριστημένοι και γεια σας να λέγαμε. Ας πούμε, ο Πανετολικός πάει να παίξει τον Αστέρα εκτός μετά. Ναι. 23η αγωνιστική και κλείνει. Όχι, κλείνει, έχει ακόμα μία. Υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ναι, πρώτη τελευταία αγωνιστική. 24η. Και την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Άρα δηλαδή ο Πανετολικός μπορεί και να μην ξαναπάρει άλλο βαθμό, αν δεν πάρει. Δεν έχει άλλο παιχνίδι ουσιαστικά να πάρει, ναι. Λοιπόν, πάμε την Κυριακή. Πρέπει να δούμε βέβαια στο συνδυασμό και τους διώχτες του. Πάμε στη βαθμολογία. Ναι, ναι, ένας είναι. Πάμε την Κυριακή. ΑΕΚ Κηφισιά. Η ΑΕΚ με 48. Ωραία. Η Κηφισιά με 15. Άρα και η Κηφισιά εδώ είναι στον γκρουπ των 15. Γι' αυτό και σου λέω ότι ο Πανετολικός είναι από τις ομάδες οι οποίοι έχουν ισχυρότατο κίνητρο αύριο, μεθαύριο, να πάρει το τρίποντο και βάσει και ξεμπλέξει λίγο. Διότι η Κηφισιά δεν βλέπω να παίρνει βαθμό. Ο Όφιο επίσης δεν βλέπω να παίρνει βαθμό και μας έμεινε ο Βόλος να μας πει που παίζει. Σφιχτή, ναι, σφιχτή θα είναι η Κηφισιά σίγουρα. Ναι. Το παιχνίδι εννοείται ότι ξεκινάει από τον Άσο με ένα 70-80%. Με αλλαγή προπονητή η Κηφισιά, με θετικό αποτέλεσμα, Βόλος, άρα θετική ψυχολογία. Το Χ θα είναι έκπληξη, δεν το ακυρώνω 100%, δηλαδή δίνω ένα 20% στο Χ. Επαναλαμβάνω ότι το πιο είναι ακλόνητος ο Άσος, το 80%. Και εγώ έτσι πιστεύω. Η Κηφισιά μπορεί να πάρει ένα Χ. Από τις ομάδες με το ισχυρότερο κίνητρο αυτή την αγωνιστική είναι η Κηφισιά, γιατί αν κερδίσει το Βόλο, τον περνάει και κατά 2 βαθμούς. Μπράβο, Κώστα, ναι. Λοιπόν, πάμε. Είναι και το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία την Κυριακή. Επίσης η Κηφισιά δεν έχει πολλές προοπτικές μετά, διότι παίζει με την ΑΕΚ αμέσως μετά. Με την ΑΕΚ παίζει τώρα. Sorry. ΑΕΚ και Φυσικά τώρα. Ναι. Αμέσως μετά. ΑΕΚ και Φυσικά είναι τώρα, ναι. Αμέσως μετά. Θα παίξει και Φυσικά Βόλος. Φίλε, τι είπα τώρα. Ό,τι να είναι. Άσε λίγο να τα πω εγώ. Μην μιλάς. Θα σου βγάλω εγώ. Κάτσε να βγάλω γιατί μπερδεύουμε τους ακροατές. Ναι, ναι. Η Φυσικά έλεγα μετά παίζει με την ΑΕΚ. Δύσκολα παίρνει βαθμό και μετά πάει στο να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Ναι, και τελευταία ναι. αγωνιστική κλείνει με τον Αστέρα. Οπότε και η Κηφισιά πιστεύω ότι δεν έχει άλλους βαθμούς να πάρει. Κηφισιά, ναι. Είναι η μοναδική της μπορεί. Κοίτα, μπορεί. Οπότε... Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, ΑΕΚ Κηφισιά. Όχι, δεν έχουμε ΑΕΚ Κηφισιά. Τώρα έχουμε Κηφισιά Βόλος. Κηφισιά Βόλος, ναι, ΑΕΚ Κηφισιά, συγγνώμη. Κόλλησα. Τι έπαιζε με το ΑΕΚ Κηφισιά. Συγγνώμη. Τα είπα, ρε φίλε, εγώ αυτά που είπα. Και με τελευταία αγωνιστική πάει στον Αστέρα. Και έχει ακόμη μία. Στον Αστέρα Πανετολικός. Τελευταία. Ναι. Πόπο, παιδιά, το σίγουρο είναι ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτή είναι η 22η, είχε άλλες 4. Ρίση, Άρη. Αστέρας και Κηφισιά είναι η τελευταία. Κηφισιά Βόλος. Κυριακή 11 Δευτέρου. Α, είναι μετά 25η. Πάμε... Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, το λύσαμε και με το θέμα της Κηφισιάς. Όχι, όχι, λάθος. Δεν το λύσαμε. Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου του 24 είναι προγραμματισμένο να γίνει το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, Άρη μου. Όσο και να. Ναι, εγώ τι λέω τώρα, είπα κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Είπε Παναθηναϊκός και Φυσικά τελευταία αγωνιστική. Αρισί Κωστά παίζει τώρα και Φυσικά Βόλος. Ναι, ναι. ναι. Σωστά. Τώρα την Κυριακή. Ναι. Τώρα, μετά παίζει με την ΑΕΚ. Μετά λε, παίζει με την ΑΕΚ πολύ σωστά. Ναι. Μετά με τον Παναθηναϊκό. Μετά παίζει με τον Παναθηναϊκό. Και μετά, πάρα πολύ σωστά. Και μετά με τον Αστέρα. Μετά παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης 28 Δευτέρα. Τέλος μετά. Και υπάρχει ένα τελευταίο παιχνίδι στις 3 Τρίτου και Φυσικά Πανετολικός, λέω εγώ. Που είναι 26η αγωνιστική. Δεν έλεγε αυτό όμω. Αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι. Τέλος πάντων. Ο Γιώργος έκαψε κεφαλικά κύτταρα. Και εμείς, ναι, και εγώ έκαψα. Άλλο. Μετά. Λοιπόν, πάμε στο. Είπαμε και φυσικά Βόλος. Έκανα εγώ λάθος, παιδιά, όσον αφορά την ανάγνωση του παιχνιδιού. Για να τα βάζω τα πράγματα με τη σειρά. Και φυσικά Βόλος, ναι. Νομίζω ότι ο Άσος είναι το μοναδικό. Δεν πιστεύω το Βόλο να παίρνει αποτέλεσμα. Ναι, αυτό σου πάνε. Ναι, λοιπόν, πάμε. Το περνάει κιόλα. Εντάξει, το λύσαμε. Την Κυριακή επίσης στις 5. Ναι, ναι, έκανα λάθος εγώ. Κυριακή στις 5. Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός. Εδώ σας θέλω μάστορες. Τι ακριβώς θέλεις? Πανσεραϊκός, Παναθηναϊκός. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί ο Πανσεραϊκός να κλέψει βαθμό από αυτό τον Παναθηναϊκό. Έτσι, για να τσιγκλίσω τους Παναθηναϊκούς, τίποτα. Έτσι, γιατί τίποτα. Διπλό κατά 70%, ένα 30% θα δώσω στο Πανσεραϊκό με στο Χ. Διπλό, άσο, ημίχρονο, άσο, συγγνώμη. Διπλό, ημίχρονο, διπλό, τελικό είναι αυτό το μάτι. Ωραία.
Λοιπόν, Χρήστο, για σένα τον πήρημα, φίλε. Παλαθηναϊκέ. Πάμε αργότερα σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Η Λαμία έχει 30 βαθμούς. Μαζί είναι αυτή. Και ο Αστέρας Τρίπολης 29. Με τον Άρη 34, επαναλαμβάνω. Υπάρχει ίσως ένα. Όχι ίσως, υπάρχει ένα κίνητρο για την έκτη θέση. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Και εδώ εγώ θεωρώ ότι η Λαμία θα το πάρει το παιχνίδι. Α, ναι. Η Λαμία είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Και έχει και συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία θα πάρει ένα διπλό και μετά θα κάτσει στα επόμενα. Και κλείνουμε με το ΠΑΟΚ στις 8 την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ με αυτό το παιχνίδι μπαίνει σε μια σειρά πολύ δύσκολων αγώνων, καθώς έχει μεσοβδόματα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και την άλλη Κυριακή υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Με καινούριο προπονητή, τον Μεντιλιμπάρ, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι, Μεντιλιμπάρ. Ναι, το Μεντιλιμπάρ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να γνωρίσει η ομάδα, να δώσει στίγμα κτλ. Ναι, με έφαση λέει στις ακαδημίες. Όχι, ενώ τώρα, για τώρα ρε παιδιά, ναι, για τον έφαση, ναι, ναι, θα δώσει στην, στην θητεία του. Εμένα με διαφέρει τώρα τι θα γίνει. Μετά ας κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Ό,τι να αλλάξει. Λοιπόν, πάω ΚΑΕΚ. Εντάξει, ντέρμπι, ανοιχτά όλα. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, το μόνο που έχει να αποδείξει τώρα είναι στα play-off να κερδίσει τους πάντες και να πει ορίστε. Εδώ είμαι, δύναμη είμαι. Απλά δεν τα... Δεν τα κατάφερα μέσα στην κανονική περίοδο κτλ. Ναι, μου ξεφύγατε. Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση νίκης ξεφεύγει, σε περίπτωση ισοπαλίας δεν χαλιέται ιδιαίτερα. Η ΑΕΚ θεωρώ το ίδιο με το Χ, δεν θέλει με τίποτα να χάσει. Δεν χάνεται, δεν, και για τις δύο ομάδες, όποιο αποτέλεσμα και να έχει, δεν σημαίνει κάτι. Για μένα το, η νίκη λίγο του ΠΑΟΚ σημαίνει πάρα πολλά. Άκου, ξεφεύγει ο ΠΑΟΚ με 5 πόντους. Εγώ μιλάω για την περίπτωση της ΣΥΤΑΣ αυτή τη στιγμή. Μην τα λέμε ξανά και κουράζουμε τον κόσμο. Ναι. Όντως είναι πολύ σπουδαία η νίκη για τον ΠΑΟΚ να φύγει 5 βαθμούς. Αλλά και να χάσει ο ΠΑΟΚ, δεν χάνεται τίποτα. Και να χάσει η ΑΕΚ, δεν χάνεται πάλι τίποτα. Αυτό εννοώ. Ναι, ανοιχτό το παιχνίδι. Δεν θα δώσω προγνωστικό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι ισοπάλλον είναι αυτό το παιχνίδι. Γιατί κανένας δεν θα θέλει να δεχθεί γκολ, δεν θα θέλει να μείνει πίσω ή θα θέλει να τον πλησιάσει ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, η ΑΕΚ είναι πιθυκογενής ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα κάτσει. Θα πει ο ένας βαθμός με τους κανέναν, ένας ίσως κανέναν. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση είναι το τρίποντο στην ουσία. Εννοείται. Φυσικά. Εννοείται. Αλλά θα κοιτάξουν, νομίζω, να μην, φάνε, να μην δεχθούν γκολ. Να μην, θα προσέξουν τις άμυνές τους πάρα πολύ και οι δύο ομάδες. Ναι, για να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Βλέπω άσοχη. Βλέπω ότι ο Λουτσέσκου θέλει πάρα πολύ να πάρει το αίμα του πίσω. Ναι, ναι, ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Βέβαια. Ήταν, τον κέρδισε κατά κράτος ο Αλμέιδα στο πρώτο γύρο. Δηλαδή δεν μπήκε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Ήταν το χειρότερο ίσως παιχνίδι της σεζόν. Ή, όχι, ίσως ήταν. Να πούμε βέβαια ότι η ΑΕΚ εκτός από την τελευταία αγωνιστική. Εκτός της τελευταίας αγωνιστικής, έχει να παίξει. Υποδέχεται την Κηφισιά, πηγαίνει στη Λαμία, υποδέχεται τα Γιάννενα και τελευταίο παιχνίδι έρχεται στο Κλειάνης Βικελίδης. Άρα θεωρώ ότι η ΑΕΚ μετά από αυτό το αποτέλεσμα, μέχρι το Χαριλάου, θα έχει 9 βαθμούς στο τσεπάκι. Πριν πάμε παράθυρο για σπορ και βάλουμε μια άνω τελειά. Και άμα έχω περάσει και στο τελικό και πλησιάζει κιόλας, πρέπει να μην σου πω 12. Ναι, δεν είναι κακό αυτό που λέει. Τι να κάνω, θα κοιτάξω να κερδίσω και να σου κάνω την καλύτερη ή να προστατεύσω την ομάδα μου να πάω στον τελικό. Εννοείται. Να πω το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Ο οποίος Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λαμία, πηγαίνει στην Κηφισιά, μετά έχει ένα παιχνίδι με τον Άρη, δηλαδή και κλείνει το πρόγραμμά του με τον Όφη. Με τον ρυθμιστή θα λέω. Ο Άρης δηλαδή τελευταίες διαγωνιστικές πηγαίνει λεωφόρο και υποδέχεται ΑΕΚ. Ναι. Έτσι, όπως και όλοι. Καλημέρα, ώρα για μπάλα. Να κλείσω με αυτό το υπέροχο ποδοσφαιράκι που μας θυμίζει κάτι από τα παλιά που μας προστάρει. Ναι, παιδιά, εγώ αν το έβρισκα, γιατί μας δείχνει ένα ποδοσφαιράκι που είναι πεταμένο σε κάδο. Να. Απ' έξω, φυσικά. Αυτό μετά. Ναι. Θα το είχα πάρει, θα πήγαινα στον Πασάκο, διότι λέω κάτω μου καινούριο. Σβαράδα, να σου πω κάτι. Πόσες αναμνήσεις κουβαλάει αυτό τώρα. Να με φωνάξει, θα το σπίτι σου να ρίξω και ένα τρίμπαλο. Έλα. Πάμε όμως στο παράθυρο σας πω. Τα λεφτά είναι 30 και κάτι ψηλά. Εδώ στο Μετρόπολη 95,5. Εδώ είστε συντονισμένοι. Και να μπουκάρουμε και με καιρό και με κίνηση για τρίμερο. Πάμε. Καιρό για τρίμερο, έτσι. Κίνηση.
Καλή σας μέρα, καλημέρα από το Μετρόπολης, καλημέρα από τον Άρη της Μαράγδα, τον Κώστα. Είμαστε στα 40 λεπτά μετά τις 7. Αφού σας πω ότι μαζί μας είναι η Fibran, μία από τις ελάχιστες εταιρείες του πλανήτη που παράγει όλα τα μονωτικά υλικά και προϊόντα ξηράς δόμησης, τα 9 εργοστάσια που διαθέτει στην Ευρώπη. Άρα οι άνθρωποι της Fibran είναι οι πλέον αρμόδιοι για να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα: ποιο είναι το κατάλληλο μονωτικό υλικό για θερμοπρόσωψη στη δική μας κατοικία. Στο 811.000 σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και στο www.fibran.gr όλα τα προϊόντα, γκάμα προϊόντων που παράγει η Fibran. Έχουμε 2-3, έχω και εγώ να πω. Ναι, και ο Άρης να μας πει κάτι, μου έλεγε τώρα για ένα λεωφορείο του ΟΑΣΤ. Ναι, και να πάμε λίγο και σε δύο αναφορές. Ναι. Λοιπόν, ένα λεωφορείο του ΟΑΣΤ, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι κάποιος στην Τριανδρία, μόνο για αυτό το λόγο να μας πάρει ένα τηλέφωνο για το ερώτημα που θα κάνουμε τώρα. Ένα λεωφορείο του ΟΑΣΤ συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο αργότερα προσέκλουν σε κατηφορικό δρόμο διαδοχικά σε 5 οχήματα που ήταν παρκαρισμένα. Έχουμε ώρα περίπου. Θα σου πω αμέσως, Κώστα. Το πρωί της Παρασκευής. Άρα και το πλάνο που βλέπω εγώ είναι όταν πάει να ξημερώνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω γιατί από το ρεπορτάζ προς το παρόν δεν βγαίνει αν ο οδηγός ήταν μέσα ή αν λύθηκε το χειρόφρενό του. Αν είναι κάποιος από εκεί γνωρίζει, αλλιώς κατά πάσα περίπτωση. Μόνο του, την έκανε μόνο του. Ναι, να λύθηκε το χειρόφρενό του. Βλέπω έμαθε πλάνα. Έρχονται, τα άλλα, τα 110 έρχονται τώρα, είναι στο πλοίο. Γι' αυτό. Ναι, το έμαθε, αυτό σου λέει. Βλέπω πλάνα. Προς το παρόν το ρεπορτάζ λέει ότι είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες, αλλά δεν αναφέρεται και κανένας τραυματισμός σε αυτό. Αυτό είναι το θετικό. Ναι. Να πούμε ότι κληρώνουμε 8 προσκλήσεις για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 13 Φεβρουαρίου στις 2 παρατέταρτο. ΑΜΗ1-ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Στο 54-344, παιδιά, 8 προσκλήσεις για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Δεν το είπα χθες, συγγνώμη. Δίνεται άμκα και άφημη και για την παραλαβή απαιτείται αστυνομική ταυτότητα. Και να πούμε καλημέρα και στη Μάντζος Ίστομπαλ, τη σωστή επιλογή. Η Μάντζος Ίστομπαλ δεν είναι τυχαία ο ηγέτης στον χώρο των αυτόματων πλυντηρίων, γεωταχή και βιομηχανικών οχημάτων. Διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, βούρτσες για όλους τους τύπους πλυντηρίων, τεράστια αποθήκη, πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, ευρεία γκάμα σχεδιασμένων, επιλεγμένων και προσαρμοσμένων ειδικά στις ανάγκες του καθένα προϊόντα. Πάνω από 1000 επιχειρήσεις την εμπιστεύονται. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα τη Μάντζος Ίστομπαλ 2-3-10-7-88-074 και istombal.gr. Θέλω να στελιτεύσω λίγο κάτι με την έννοια ότι να ενσκύπτουμε και να μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι μπάει αυτά. Γιατί όντως έχουμε μια ανυπαρξία υποστηρικτικών προνοιακών δομών. Κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΔΗ χθες και ισχύει, είναι επιβεβαιωμένο, ότι εισήχθηκαν με εισαγγελική εντολή εχθές στο Παπαγεωργίου 8 παιδάκια που δεν χαίρουν νοσηλείας. Ναι, την προθέσει την Τετάρτη έγινε αυτό. Ναι, δεν χαίρουν νοσηλείας τα παιδιά. Ναι. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από την εστία τους γιατί υπήρχε παραμέληση. Mm-hmm. Μιλάμε για παιδάκια από 7 έως 13 χρόνων. Ναι. Αναγκάστηκε το Παπαγεωργίου να κλητεύσει πίσω νοσηλεύτριες, προσωπικό που ήταν σε ρεπό. Mm-hmm. Για να μπορέσει να τα φροντίσει. Αυτό. Ξέρετε δράμα. Κάτι, 500 άνθρωποι ζουν στα νοσοκομεία της χώρας μας. Είναι άστεγοι, είναι παραμελημένοι. Για κάποιους λόγους, καλώς, για μένα, ειδικοί στο νοσοκομείο, καλώς δεν τους διώχνουν. Βέβαια. Και ζουν σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Καμιά φορά λέμε δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, αλλά το στείλουμε εμείς. Ναι. Αλλά σε δομές του κράτους, έτσι να τα λέμε. Άρα, ίσως υπάρχει κράτος πρόνοιας. Να μην είμαστε τόσο αυστηροί με τη χώρα μας. Σε άλλα να είμαστε. Σε άλλα όχι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Υπογράφει ο Λουτσέσκου σήμερα. Μάλιστα. Ο Ραπτόπουλος δεν μας έλεγε 4 μήνες, 5 ότι δεν θα υπογράψει. Ο Ελ μεσημέρι. Έλα. Ο Ραπτόπουλος, ο Κώστας, δεν έλεγε ότι δεν θα υπογράψει. Εντάξει, δεν παιδί έχει... Ο Νίκος ο Χουλιανός δεν ένα είναι αυτό. Ένα, περίμενε. Ακόμα περιμένουμε την απάντηση για την Ιάννα, πώς τη λένε την κοπέλα. Δεύτερο, μας είπε ο Ραπτόπουλος. Τα λέω τώρα, Σοφιάννα. Τα λέω γιατί είναι έξω εδώ να ακούει. Μας είπε ο Ραπτόπουλος ότι ο Μπράμπετς, συγγνώμη, ο Φαμπιάνο, δεν θα έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, διότι έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Έχει κλείσει ο Μπράμπετς. Έπαιξε να πω εγώ. Ο Φαμπιάνο ή ο Μπράμπετς είπε. Ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο. Μας είπε ότι ο Ραπ δεν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Έκλεισε. Διότι είχε κλείσει με τον Παναθηναϊκό. Έκλεισε, λες εσύ. Όχι, όχι. Έπαιξε τελικά. Τώρα μας είπε ότι δεν θα παίξει. Μας είχε πει μάλλον δεν θα παίξει με τον ΠΑΟΚ γιατί έκλεισε στον ΠΑΟΚ. Τελικά που έχει κλείσει ρε Ραπτόπουλο ο Φαμπιάνο. Στον ΠΑΟΚ. Γιατί είσαι ο μόνος που ξέρει στον Παναθηναϊκό ή στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου θα μείνει ή θα φύγει. Η Σοφιάνα τα έχει ή δεν τα έχει. Έχεις αφήσει εδώ πέρα αναπάντητα ερωτήματα, Ραπ. Αναπάντητες κλήσεις παντού. Εντάξει, καλά κάνει. Βάζει φωτιές σε όλους. Ανακοινεί την τράπουλα. Ναι, καλά κάνει. Δουλειά του είναι. Καλημέρα από Βόνη, στα αστικά λεωφορεία.
Έχει το λεγόμενο, λέει, φρένο στάσης. Ορίστε, Άρη. Είχαμε επικοινωνία για το θέμα του λεωφορείου. Φαίνεται από αυτό από τις μάρτυρες περιοχής ότι υπήρχε οδηγός μέσα στο λεωφορείο. Άρα ίσως ο άνθρωπος. Γιατί ο Φώτης μπήκε στη διαδικασία, μου εξηγεί πώς φεύγει μόνο του. Ναι. Διότι λέει έχει το φρένο, λέει, στάσεις που δουλεύει με ηλεκτρικά αυτό. Λέει. Αν το σβήσει ο οδηγός, λέει, μπει η μπαταρία σε safe mode και δεν βάλει χειρόφρενο, τότε το λεωφορείο, αν έχει κατηγορία. Ναι, μας πήρε η Λία ένα τηλέφωνο. Καλησπέρα, καλημέρα, Λία. Γεια σου, Λία. Μας είπε ότι. Ναι. Διαβάζει και ο Κωνσταντίνος μου γράφει για αυτό που έγινε γνωστό εχθές, αλλά είχαμε μια τελευταία εξέλιξη πρωινή, ναι, για την αναστολή των προγραμματισμένων χειρουργείων από Δευτέρα στο Πέδων Αγλαία Κυριακού για έλλειψη προσωπικού και ειδικότερα αναισθησιολόγων. Αλλά έχω να σας πω ότι βγήκε μια τελευταία εξέλιξη το πρωί, την έβλεπα στην τηλεόραση του Sky, ότι δεν θα συμβεί αυτό, ότι ο Άδωνης μίλησε και είπε ότι δεν θα αναβληθεί κανένα χειρουργείο. Δεν ξέρω πώς, και είπε επίσης, γιατί άνθρωπος, διάβαζα το σουπεράκι. Θα σου πω, το διάβαζα πριν από λίγο, θα το έλεγα και εγώ στο τέλος αυτό, με πρόλαβες. Συγγνώμη, είπε ότι υπάρχει το γνωστό θέμα με τους τέτοιους, με τους αναισθησιολόγους. Ωστόσο θα γίνει κανονικά, τα βρήκανε, λέει, το είπανε, τα συζητήσανε το θέμα και θα γίνουν κανονικά. Okay. Και θα σου πω ακριβώς και τι είπε κιόλας, γιατί το άνοιξα πριν. Τα παιδιά επίσης μέχρι να το βρεις ασχολούνται πάρα πολύ με το flyover, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω και από εκεί βγαίνει ότι είπε ο κύριος Αγγελούδης, πήρε ούτως ή άλλως παράταση 5 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου. Το οποίο σημαίνει ότι θα έχουν, δίνουμε αποζημίωση στους εργολάβους λόγω υπαιτιότητας. Κανονίστε, θα σταματήσει και το flyover. Εκεί να δεις εγώ να δώσω. Μα πήρε παράταση, σου λέει. Να πάει με το ένας πάνω στον άλλον μετά. Mm. Ο Άρης, λέει, είπε ότι έρχεται, λέει, κάποιος προπονητής στον Ολυμπιακό. Είπα εγώ, όχι κάποιος, είπα ένας προπονητής στον Ολυμπιακό. Είναι λίγο περίεργο το όνομά του. Ο οποίος έχει. Πώς το είπες, είπα, Σμαράγδα, πριν που το διάβασε. Μπαλτιλιμάρ. Ναι. Αυτός. Ο οποίος πήρε με τη Σεβίλη. Europa League, κόφερε, κάτι πήρε. Έρχεται προπονητής που έχει πάρει τέτοιο τίτλο. Βεβαίως, ναι. Βέβαια, έφυγε νύχτα. Μεσούς περίοδου ανέλαβε. Όλη η νύχτα έχει κάνει. Έκανε πολύ μεγάλη πορεία με την Eibar ο κύριος αυτός. Ναι, απλά επειδή του χρέωσαν μετά ότι το πολύ κακό ξεκίνημα της ομάδας. Έτσι είναι, ωραία. Υπάρχει σκληρότητα στο ομάδα. Σίγουρα μιλάμε για ένα προπονητή που έχει διαπιστευτήρια αυτή τη φορά. Καλά. Επίσης μου γράφει. Τώρα θα μου πει ο Καρβαλιάρ δεν είχε, ρε παιδιά. Είναι όλο που είχε. Κάτι νοσεί. Δεν ήταν καλός προπονητής. Εγώ θυμάμαι τη δήλωση του κ. Καραπαπά που έλεγε ότι ο ένας ήταν στη Β' Εθνική, ο άλλος ήταν στην Ξάνθη, ο άλλος ήταν αυτό. Και εμείς φέρουμε τον Καρβαλιάρ, ας πούμε, γιατί είπαν κάποιοι ότι ήταν στον Αστέρα και έφυγε νύχτα. Ειλικρινή συγγνώμη για τη φούστα. Ο κύριος Καραπαπάς. Ναι, ειλικρινή. Εντάξει, ειλικρινά, λέει, τη δεχόμαστε. Δεν με εκφράζει, λέει, αυτό. Ήταν μια, είχε πάρει τη φούστα, είπε, ότι για μια φίλη του που είχε μετά, ας πούμε, γενέθλια. Παίρνει και φούστες. Για τη φίλη, φίλη του δεν πάρει. Τη φίλη. Εννοείται. Και είδε τον Μπαλτάκο εκεί, του βγήκε εκτός αυτού. Είναι ειλικρινή, συγγνώμη. Αφού λέμε, μάλλον, αν λέει και η φίλη μου, λέει, γιατί δεν με εκφράζει, λέει. Συγγνώμη, πιστεύει κανένας. Ναι, πιστεύουμε, γιατί έχουμε πρόβλημα. Ότι πήρε δώρο σε μια φίλη του φούστα και την είχε επόμου. Ναι. Στο τέτοιο του Super League, δηλαδή τα πιστεύετε πραγματικά, ναι, αυτά τα πράγματα. Άμα σε πω ότι έχουμε ακούσει. Πριν πάμε και τα πιστέψατε. Απλά θα έτρωγε 6 μήνες απαγόρευση από τα γήπεδα, βγήκε και είπε μια μπούρδα εκεί πέρα. Κοίτα, η κορυφαία δήλωση νομίζω της τελευταίας 20ετίας είναι ότι άρχισε το αρήφας, έτσι. Άρχισε το ταξί, χάσαμε το ταξί δηλαδή. Χάσαμε το ταξί. Χάσαμε το ταξί και δεν εκδικάστηκε η υπόθεση, αν θυμάστε καλά. Δεν το ξέρω. Δεν το θυμάσαι αυτό. Τι να πρωτοθυμηθώ. Τι να πρωτοθυμηθώ. Καλημέρα από ο αέρα πήρε τα τέτοια και τα άνοιξε στο γήπεδο και τα λοιπά. Έχουμε διάφορα. Ναι, γεια σου, Στέλιο. Η πόρτα έπεσε μόνη της. Από Ξάνθη ο Στέλιος. Σήμερα ο Γιαννούλης να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχει ντέρμπι την Κυριακή η πόλη. Μεγάλη Άρη. Καλημέρα, το τραγούδι που μπήκες με έκανες να κάνω refresh, νόμιζα ότι άλλαξε ο σταθμός. Όχι, εκτιμούμε και πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια, φίλε μου, όπως όλο το δίσκο του Παναγόπουλου. Διάβασε το και τα λοιπά. Νωρίτερα γράφει για τα γκούλα και τους τέτοιους, αυτά που λέγαμε 6 ώρα. Αυτό το άγχος, ναι, που έχετε και μας γράφετε. Διάβασε το. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ο Νίκος θυμάται την αγορά στις τηλεπικοινωνίες όταν άνοιγε. Βγαίνανε στις γαλλικές τότε και μας έλεγαν όχι, γιατί η επικοινωνία είναι δημόσιο αγαθό. Τελικά το πληρώνουμε στο 5% από τότε που το πληρώναμε όταν αυτή ήταν μέσα στα. Ξέρουμε πώς θα ήταν διαμορφωμένο το τοπίο το 24. Δεν ξέρουμε. Εννοείται ότι ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Πραγματικά δεν ξέρουμε. Ας κάνει ο ΤΕ ένα παλιό ωραίο κρατικό κομμάτι, να πας εσύ εκεί να γραφτείς, να μας λες του χρόνου πόσα πληρώνεις. Άσε τα συμβόλαια που πληρώσαμε όλα τα μαλλιοκέφαλά μας, ναι, για, ναι, να φτάσουμε εδώ. Ναι, άσε, ναι, τώρα. Ενώ το τι φαγώθηκε, βέβαια, από τις εταιρείες κινητής. Το τι φαγώθηκε, εμείς θυμάμαι το πόσοι μείναν άνεργοι γιατί κλείναν το ένα πίσω από τα άλλα. Τα λέω.
Καταστράφηκε το πεδίο το της τηλεπικοινωνιών στη χώρα. Τα με το πρωί του 7 χρόνια δούλευε η αδερφούλα μου και έμειναν άνεργοι. Ρε πάρε το μηδέν έλεγε. Σε καλούσες από άνω τούμπα, κάτω, άνω τούμπα κάτω τούμπα. Έλεγατε πάρε το μηδέν, δεν τους άκουγες. Το πώς καταλήγουν κάποια πράγματα με το πόσο άναρχα τα κάνουμε ναι, όλα. Ναι. Είναι κάτι τρομερό σε αυτή τη χώρα. Τρομακτικό. Και μετά βγαίνουμε και λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Φυσικά. Όπως και ό,τι μας κατέβει. Λέει... Το ότι πληρώνω εγώ τώρα, ας πούμε, κινητό με 15 ευρώ απεριόριστα τα πάντα. Πόσο το πλήρωνες για χρόνια. Σταθερό πλήρωνα στον ΟΤΕ 70. Πόσο το πλήρωνες για χρόνια πριν την κίνηση. Ευρώ, για ευρώ μιλάω. 70 ευρώ πλήρωνες. Άσερε μαράγδα τώρα. Πήγαμε, κάναμε μια φορά μια μεταφορά που λες από Θερμοπυλών Ανθέων. Την πληρώσαμε, θυμάμαι, 75.000 δραχμές μεταφορά, όταν το ενίκιο του σπιτιού, τότε ενός σπιτιού καλού στην Ανθέων, έκανε 15.000. Άσερε μαράγδα τώρα. Ναι. Άσερε μαράγδα. Βέβαια, και όταν ήρθε κάτι καλό που θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Πλήρωνα εγώ τα εφάπαξ του ΟΤΕ. Εμείς το δώσαμε στις ιδιωτικές εταιρείες, πληρώναμε τα μαλλιοκέφαλά μας. Πληρώνω εγώ τώρα τζάμπα. Με τον ιδιώτη, πληρώνω τζάμπα την επικοινωνία. Να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγαμε και δεν ξέρουμε πώς θα ήταν αν όντως ο ΟΤΕ. Θα ήτανε. Εγώ σου λέω γεγονότα. Πώς είναι, εγώ σου λέω. Εγώ σου λέω γεγονότα. Τι φαγώθηκε από τις κινητές. Τώρα τι μου λες εσύ. Α, ναι, ναι. Κατέβηκαν 10.000 άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν, Γιώργος, και εμείς κρατήσαμε ένα κομματάκι. Τι κομματάκι, παιδιά. Πλακώθηκαν στο ξύλο. Για να αμαυρώσουμε όλη τη διαδήλωση. Αμαυρωμένη από μόνη της. Αυτά δεν είναι δίκαια πράγματα. Μια χαρά δίκαια είναι. Όσο για τους μουσάτους, μακάρι να έχει και άλλους και κοντά στους φοιτητές να κατεβούν και οι επαγγελματίες και οι υπάλληλοι. Να είναι το ένα. Να σου κάνουν τη χάρη, Αλήθεια όμως. Θα πάνε να ψηφίσουν οι φίλοι αυτοί. Αλήθεια όμως του ηχητικού της μάνας από τα Τέμπη να ζητήθηκε να παιχτεί ο κύριος Κώστας, λέει, τον οποίο εκτιμώ. Είπε εντάξει, παιδιά. Πρέπει ρε, παιδιά, να παίξουμε. Να βάλουμε, λέει, να το ξαναπαίξουμε. Όχι, όχι, δεν είπα έτσι. Είπα ότι αν παίξουμε αυτό πρέπει να παίξουμε ηχητικά από τις μάνες στη μάνδρα και στο μάτι. Και δεν θα κάνουμε την εκπομπή εδώ πέρα επειδή θέλετε εσείς, δεν σας βγήκανε τα εκλογικά αποτελέσματα. Δεν την κάνουμε εμείς πεδίο εδώ αντιπαράθεσης. Ή θα πάξουμε όλα τα ηχητικά και από τη μανούλα από το μάτι που έχασε δύο παιδιά. Δεν παίξεις ποτέ ηχητικά από την άλλη πλευρά. Τέτοια όχι. Ποτέ. Με οικογενειακό έχεις δράμα. Έχεις παίξει άπειρα ηχητικά που αφορούν τους απέναντι. Σε οικογενειακό δράμα δεν έχω παίξει ποτέ ούτε ένα. Δεν είναι οικογενειακό δράμα. Αυτά τα θέλετε εσείς είναι που εθνική έχετε τραγωδία. Ανθρωποφαγικές τάσεις. Εγώ δεν έχω. Έτσι. Σοβαρά τώρα. Ναι, σοβαρά. Σοβαρότατα τα λέω. Σοβαρά. Ή θα παίξουμε όλες τις δηλώσεις γιατί. Εδώ μας είπε ότι όλοι οι φοιτητές είναι μπαχαλάκιδες. Αποφασίσαμε, δεν μπορώ από την άποψή μου. Ποιος έχει ανθρωποφαγικές τάσεις όταν λες ότι η συντριπτική να... πλειοψηφία είναι μπαχαλάκιδες. Καλά δεν είναι. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών. Όχι των φοιτητών, αυτό που πήγαν και περπατάνε σου λέω. Εσύ και τι λες σου βέβαια, ο ανιψιός μου πήγε. Είπα, ο ανιψιός, η κόρη σου πήγε στο φοιτητήριο. 10.000 άνθρωποι κατέβηκαν. Εμένα τα ανιψιά μου δεν πήγανε. Πήγανε στη σχολή, διάβαζαν. Την κόρη μου τη χάνει αυτοί να είναι ανοιχτή η άνθρωποι είναι επαγγελματίες συνδικαλιστές Μαράγδας. Δεν με ψήνει. Ο ανιψιός η κόρη της Μαράγδας τι είναι, δηλαδή είναι μέτρο σύγκρισης. Εντάξει τώρα. Δεν μπορεί να είναι φοράκι. Παιδιά, την άποψή μου λέω. Τη λέω και ανοιχτά. Δεν πιστεύω ότι είναι φοιτητές. Εσείς που το πιστεύετε, κάνετε τους τη χάρη. Εγώ δεν κάνω καμιά χάρη. Καμία χάρη. Απλά δεν μπορείς να πεις ότι σε αυτό το πλήθος που μαζεύτηκε. Ότι είχε και φοιτητές. Η πλειοψηφία ήταν μπαχαλάκιδες. Είχε και φοιτητές. Λέει ο Ιπποκράτης. Έχω δηλαδή... μάθει τόσα χρόνια ότι ήταν η πλειοψηφία μπαχαλάκιδες. Ναι. Αυτά είδα εγώ από εικόνες. Αν εσείς είδατε άλλες εικόνες. Λένε, να μην πω τώρα. Κάθε φορά και με όποια κυβέρνηση. Καλά, ναι. Που βγαίνει το φοιτητικό κίνημα. Δηλαδή και την προηγούμενη ποτέ, για... εβδομάδα που παίζεται με τον Κολοσσό, έγινε, λέει, η μηχανοκίνητη πορεία, έγινε τίποτα. Τόσο πολύ πονάει, λέει, η Βαραγιάννη, όταν ο ΠΑΟΚ πετάει. Ένα στοίχημα λέει στον αέρα σου, λέει, ότι δεν θα παιδιά, γίνει τίποτα. Αναλάβετε εσείς την ευθύνη που τα λέτε, ότι δεν θα γίνει τίποτα και εγώ μαζί σας είμαι. Ανέλαβε είναι... εσύ την ευθύνη. Εγώ σας λέω ότι είναι επικίνδυνο να γίνει μηχανοκίνητη πορεία ενώ παίζει Άρης ΠΑΟΚ. Ανέλαβε εσύ την ευθύνη. Πες στους φίλους του Αριανούς να μην πάνε στο γήπεδο γιατί είναι επικίνδυνο. Τι λέει ρε παιδιά, δεν στο Άρης Κολοσσός που ήταν γεμάτο πάλι το παλέ, έγινε κάτι. Ας πούμε, δεν υπάρχει απαγόρευση, παιδιά. Έλα, Κώστα μου. Ακριβώς δεν υπάρχει απαγόρευση. Τι απαγόρευση να υπάρχει, δεν κατάλαβα. Ποιος να είναι. Άι, μωρέ, βάζει ίντρικες τώρα στα καλά καθούμενα. Παίζει καλά επειδή παίζουμε στο μπάσκετ, Άρης ΠΑΟΚ στο παλέ. 4,5. 4,5 ναι. Και 5 και 4 έχει η μηχανοκίνητη ο ΠΑΟΚ για να πάνε στο γήπεδο που παίζουμε με την ΑΕΚ. Ναι, είναι επικίνδυνο. Ότι είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο. Όλα είναι επικίνδυνα σε αυτή τη στιγμή. Α, τώρα είναι επικίνδυνα. Βρε κολοτούμπες και οι δύο. Μόλις έρθει ο Ραυτόπουλος. Άντε πείτε τα αυτά που λέγατε πριν. Όλα είναι επικίνδυνα σε αυτή τη χώρα. Άρα προτείνω να γίνει και κλεισμένων των θυρών στο παλέ να τελειώνουμε. Αφού είχε την πρόταση ο Βαραγιάννης. Εσύ τι λες θα γίνει δηλαδή. Τίποτα δεν θα γίνει, Κώστα. Λες, τίποτα δεν θα γίνει, γιατί είναι το διακύβημα μεγάλο. Κώστα, επειδή... Έχει να πέσει φάπα στην πόλη. Επειδή ήμασταν ένα χρόνο μαζί, κάναμε εκπομπή κάποτε. Έτσι, επειδή κάποιος το ξέχασε αυτό. Ναι. Να πούμε ότι είναι καλή η ίντριγκα, έτσι, για να πούμε ότι εμείς τα είπαμε μετά. Αλλά δεν υπάρχουν αρμόδιοι να πούνε ότι παιδιά δεν γίνεται η πορεία αυτή να πραγματοποιηθεί.
Εμείς τι λέμε τώρα, εμείς τι λέμε τώρα δηλαδή, ότι παιδιά με ποιος θα κάνει πορεία τώρα, εσείς. Δεν είναι η πρώτη, γιατί είναι και κλεισμένο το θυρών για πουσάρισμα στην ομάδα. Καλό είναι αυτό, θεμητό είναι. Επικίνδυνο είναι. Εδώ παραγιάζει, έχει δίκιο. Ναι, ας κάνουμε και κλεισμένο το παλέρ, παιδιά. Τέλειο. Θα βγείτε παγανιά για ψάχνετε Αριανούς, αυτό λέει. Ναι, βέβαια. Ενώ οι Αριανοί τα καλά τα παιδιά. Άμα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία, θα του σκίσω εγώ. Παραγιάζει, δεν μιλάει. Αφού είστε ο παδάκι, όλοι είστε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και κλεισμένων. Εγώ λέω να η αστυνομία. Την ευθύνη την έχει η αστυνομία. Οπότε, ό,τι και να συμβεί, την ευθύνη θα την έχει η ελληνική αστυνομία. Ελοχεύει κινδύνους, όντως. Ελοχεύει πάντα κινδύνους και ένα μάτι. Να παίζει Άρης Πάοκ στο μπάσκετ, να είναι μόνο Αργιανή και υποξύνεται να γυρίζουν γύρω-γύρω με τα μηχανάκια. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το ίδιο, ρε Κώστα. Εντάξει, θα είναι επικίνδυνο. Μπορεί να έχουμε κανένα άλλο πάλι. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ακριβώς το ίδιο. Πώς τρέχανε το δικό του τεστού. Το παλικαράκι στο καφτατζόλ που φάγανε να κλειδίσει. Τον Άσο. Ναι. Να μην έχουμε τέτοιο. Ξανά. Ούτε Νάσο, ούτε Τόσκο, ούτε τίποτα. Δεν γίνεται, πρέπει να κλείσουμε τη χώρα. Πρέπει να μην τα ανοίξουμε καθόλου ξανά. Ούτε 13 Φεβρουαρίου. Όχι, να μην κλείσουμε τίποτα. Άμα γίνει, θα γίνει. Εμείς τουλάχιστον σου λέει το είπαμε. Ναι, εντάξει. Από εκεί πάρει το Φαμπιάνο, βάλει το στο τελικό εσύ με τον ΠΑΟΚ. Θα σου κάνει κανένα πέναλτι και μετά από ένα μήνα πάει στο ΠΑΟΚ γιατί έχει γκόμενα. Παόξου. Πες τα Κώστα μου. Μετά σου δίνουν τα υπογλώσια. Μπε φωνάζει με τα υπογλώσια. Άμα ανανεώσει ο Φαμπιάνο, τι θα πεις εδώ στο μικρόφωνο. Άμα λέει ο Φαμπιάνο που πάει. Όχι, αν ανανεώσει λέω στον Άρη, τι θα πεις εδώ στο μικρόφωνο. Αν ανανεώσει ο Φαμπιάνο στον Άρη. Ναι. Όσο θα μου ενημέρωσε. Τι θα πεις. Μισό για τον Φαμπιάνο. Η δικιά μου ενημέρωση πάντως δεν συνάδει με τα λεγόμενά σας για τον Φαμπιάνο. Α, στοιχηματάκι. Φεύγει Παναθηναϊκό. Ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Ναι, ούτε με ένα δικαίωμα. Ένα αυτό, αλλά και το άλλο γελάω, θα έφευγα στο χαντάκι εκεί τη Περεβού. Ποιο πουλάκι. Για τον Καραπαπά που είπε συγγνώμη. Ειλικρινή ήταν, φίλε. Ειλικρινή τη δεχόμαστε. Στο συνέδριο τη ΕΠΟ έχοντα τον δώρο τη φίλη σου. Αυτή είναι η ειλικρινή. Συγγνώμη. Πέντε πουλάκια λαλού. Στον δώρο μαζί σου στο συνέδριο. Κανονικά στα νίκο μου. Για τη μηχανοκίνητη, τι γνώμη έχεις. Άκου, άκου, άκου. Να το δούμε αυτό, το άκουσε. Ο Νίκος, επειδή είναι σοβαρό παιδί, είπε τι έγινε, εντάξει, ο Καγκάτσος. Πρέπει να το δούμε. Όσοι φοβούνται να κάτσουν σπίτι τους από τη στιγμή που είναι με εισιτήρια το παιχνίδι και από τη στιγμή που υπάρχει ελευθερία και μπορούμε με τα μηχανάκια να πάμε Μακεδονία Παλάς. Ναι. Πάρα έγινε ρε παιδιά, εντάξει. Να πάτε και από εκεί, ναι. Αφού τα είπατε. Όχι, τι κάνουμε, τι κάνουμε τώρα. Στο μπάσκετ, σε λίγο, έτσι όπως γίναμε φυσούρα θα μπαίνουμε στο στούντιο. Κανονικά 5-5, το κλαδί μεγάλωσε, όχι τρεις λαλού. Να κάνουμε κομπή καπάκι, θα κάνουμε. Κώστα, τι θέλεις να πεις, τι θα κεράσεις τον Νίκο με τον Λουτσέσκου. Δεν μας είπες. Ποιο Λουτσέσκου. Σήμερα είναι το συμβόλαιο, όχι κέρασμα. Το συμβόλαιο τα είπε ο Νίκος όμως. Τα είπε. Ο Μαλεζάς πήρε πρωτάθλημα, ο Μαλεζάς τι είχα. Δεν έλεγε, θα έφευγε. Θα φύγει την άλλη και αυτά. Θα μακροημερεύσει νομίζω ο Μαλεζάς. Όπως και να λέμε. Όχι, ο Μακεδονικός. Αλλά και πόρδο θα φάρει. Και ο Μαλεζάς. Αυτοί είμαστε. Ανάψαμε τα αίματα στο Μετρόπολη 45 κομμάτια. Δεν μπορεί να είναι το Μαλεζάς. Του Άρη είναι 4,5 ώρα, άρα θα έχουν πάει στο γήπεδο. Αυτό είπαμε και εμείς, Νίκο. Και ο κόσμος του Πάκου θα μαζευτεί 5 και 10. Όταν θα βλέπουν μπάσκετ. 1000 άτομα θα έχει απ' έξω, Νίκο. Θα έχει 1000 άτομα απ' έξω. Και προθέσει. Πες τι έγινε στη δράμα εκεί που. Με τον Κοσμή. Εσύ τα ξέρεις. Ο Κοσμή Πατοπόλης. Αυτά εσύ τα ξέρεις. Πες μας τι έγινε με τη Σοφιάνα. Που δεν πήγε τίποτα και μας άρχισες. Πες τον Νίκο μου. Πες τον Κώστα μου κι εσύ. Κολοτούμε σπάνια. Εγώ έδωσα δίκιο στον Κώστα. Με δεξί φλίκη μας. Τα δικά σου με τον γιατρό η Σοφιάνα. Αμά. Λοιπόν, σε 5 λεπτά παρουσιάστηκε όλο το πρόγραμμα του Γευγένη Πλούσενκο. Είχαμε διπλό φλίκ, τριπλό τόλουπ, τετραπλό άξελ. Και με Λυσανίδη στον πάγο να κάνει κολοτούμπες. Και εσύ Κωστάλλας. Εγώ, όχι. Εσύ Κωστάλλας, σε ρόλο Κωστάλλα. Πάντως, εγώ έδωσα ένα δίκιο στον Κώστα γιατί οι πηγές του, είπαμε, το είπαμε σε αυτή την εκπομπή, ήταν από bartender. Μπορεί να επέχτηκε κάτι το οποίο να έσβησε. Αξιόπιστες πηγές. Βέβαια, αξιόπιστη πηγή. Πίσω από την μπάρα. Παναγιώτης μου είχε στείλει νωρίς μήνυμα 6 και 10. Κάτω από την μπάρα. Τι λέει ο Παναγιώτης. Έλεγα το τραγούδι. Λαλούν τα ειδόνια. Δευτέρα, Παναγιώτη μου, αυτό θα ξεκινήσω. Και Τζίμις Πανούσης το. Υπάρχει και άλλο τραγούδι. Το βιβλίο. Ένα το ένα. Είναι τα δόνι. Λαλί, μωρέ, λαλί. Τα ειδώνει στο γλουλ. Έχει πολύ ωραίο με το λαλί. Πάει από το 1 μέχρι το 15 αυτό. Και λαλί το αειδώνει και η Σοφιά και η Μεγάλη Εβδομάδα και οι Βαγγελάδες και. Καλημέρα. Έπεσε από το. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Δημήτρη. Μπορείτε να πείτε ξανά το πρόγραμμα λέει τη Κηφισιά. Γιατί τώρα άνοιξε το ράδιο. Εννοείται η μεγάλη Κηφισιά. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε στην 22η αγωνιστική. Έχουμε ακόμη 4. Πάει το πρωτάθλημα. Ή μάλλον τώρα ξεκινάει για πολλούς.
Να πούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας το ένα λεπτό μετά τις 8, γιατί τους βλέπω πολύ γκαζάτους. Δεν χάνεται αυτό με τον Λουτσέσκου πάντως σήμερα. Δεν χάνεται. Να πούμε ότι Κώστα, συγγνώμη, δεν θα υπάρξουν δηλώσεις και δεν θα υπάρξει παρουσίαση, γιατί ο Λουτσέσκου θέλει να κρατηθεί χαμηλά η μπάλα εν ώψη του ρεβιού με την ΑΕΚ. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπράβο. Βασικά, καλημέρα στην Ελένη. Συμφωνώ απόλυτα. Το πιθανότερο λέει να γίνει ο αγώνας του Άρη με τον ΠΑΟΚ και κλεισμένον, παρά να μην κατέβουν, λέει, οι ΠΑΟΚτσίδες. Κάντε πλάκα, εσείς τη Δευτέρα θα τα πούμε, άμα έχουμε κάτι. Δευτέρα θα βάλω εδώ τα. Τι είπατε σήμερα. Αν και τα παιδιά ήταν κότεψαν μπροστά στον Ραπτόπουλο. Δυναμητίζεις και άμα χωρίσεις. Γιατί κότεψαν. Είχαν επιχειρήματα. Γιατί το είπες και χθες. Εγώ έχω κάνει τον Ραπτόπουλο εκπομπή ένα χρόνο. Δεν κοτεύω. Απλά το θέμα είναι να ακούς. Λοιπόν, Αριστίδη, δεν είχα κανένα σκοπό. Αλλά τώρα θα πάμε με το μηχανάκι κάτω Μακεδονία Παλάς. Εγώ και εσύ και θα βγούμε και φωτογραφίες. Παιδιά, εμείς εκείνη την ώρα έχουμε. Με ταυτόχρονη παρουσία και στο παλέ φωτογραφία Μαριάνου. Κλακλακλακλακ. Και μετά τέτοιο. Και εμείς εκείνη την ώρα στο παλέ θα έχουμε, δεν θα έχουμε φιλοξενούμενο την Κυριακή, να ξέρετε. Θα έχουμε μουσαφίρι. Μουσαφίρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.